μιας. Και ο Κομφούκιος έλεγε το πιο ευτυχισμένο ζώο στον πλανήτη, θηλαστικό στον πλανήτη γη είναι η γυναίκα. Και τελικά ναι, είναι η γυναίκα, γιατί εμείς οι άντρες έχουμε προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε απλώς να πάρουμε σήμερα μερικά take home messages και θέλουμε τη γνώμη μας σας, θέλουμε να μας διακόπτετε, θέλουμε να μιλάτε συνέχεια. Και βέβαια ναι, το μέλλον είναι αβέβαιο, τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι αβέβαιο λοιπόν το μέλλον του άνδρα και γιατί θα κάνουμε μια εισαγωγή στο Y χρωματόσωμα που μας χαρακτηρίζει. Το Y χρωματόσωμα δεν υπήρχε στα αρσενικά είδη στα θηλαστικά. Οι κροκόδιλοι δεν έχουν Y χρωματόσωμα. Το αν γίνει αρσενικό ή θηλυκό το μικρό κροκοδιλάκι εξαρτάται από τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκονται τα αυγά. Εμφανίστηκε ξαφνικά το Y χρωματόσωμα, αλλά είναι διαφορετικό το Y χρωματόσωμα, γιατί ενώ το Χ, το 13, το 15 έχει και ένα ομόλογο για να έχει το ίδιο γονίδιο στο απέναντι, το Y δεν έχει ομόλογο. Άρα λοιπόν, το Y είναι ένα προβληματικό χρωματόσωμα. Άμα χάσει το γονίδιο, τι γίνεται, αν για κάποιο λόγο εξαφανιστεί. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, έλεγε ο Αϊνστάιν, και γίνονται φωτοτυπίες κόπης των γονιδίων κατά μήκος του Y χρωματοσώματος και αυτό λέγεται παλίνδρομες κόπης. Δηλαδή δεν υπάρχει ομόλογο, υπάρχει κατά μήκος του χρωματοσώματος. Αυτές υπάρχουν και στον χιμπατζή και στον γορίλα σε ποσοστό 93%. Όμως αυτές οι κόπης μας δημιουργούν ένα πρόβλημα για το οποίο θα μιλήσει ο κύριος Δημητριάδης. Ότι επειδή το Y χρωματόσωμα έχει μια πλαστικότητα, το γονίδιο G, τι είναι αυτό το γονίδιο, είναι οτιδήποτε γονίδιο, μην κουραστούμε. Ο κύριος Δημητριάδης θα πει ότι έχει ρόλο στη σπερματογένεση αυτό το γονίδιο. Όταν λοιπόν κάνει την κόπη, το Y χρωματόσωμα για ένα μηχανισμό που μπορούμε άλλη φορά με κρασάκι στο χέρι να το συζητήσουμε, θα κάνει μια πλαστικότητα. Και η μία κόπη θα βρεθεί απέναντι από την άλλη. Και όταν βρεθούν οι δύο κόπες, η μία απέναντι από την άλλη, έχουμε ενέργεια versus αντιενέργεια. Εξαφανίζονται και οι δύο. Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα λείπουν γονίδια από το Y χρωματόσωμα. Είναι λοιπόν τρεις περιοχές που μας ενδιαφέρουν και στις οποίες συχνά λείπουν γονίδια. Κυρίως στους άνδρες με υπογονιμότητα, η AZFA, η AZFB και η AZFC, οι οποίες συνήθως συνδυάζονται με ολιγοσπερμία ή αζωοσπερμία. Και θα ήθελα τον κύριο Δημητριάδη να μας αναφέρει σε ποιο στάδιο σταματάει η σπερματογένεση στην περίπτωση έλλειψης ολικής σε μία από αυτές τις τρεις περιοχές. Αν μας αποδείξετε ότι έχει ρόλο στην κλινική ανδρολογία, έχει ρόλο ο ουρολόγος να στέλνει στον μοριακό βιολόγο σε όλες τις περιπτώσεις το συνιστάται, σε υποπληθυσμούς. Τι γίνεται, κύριε Δημητριάδη? Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να ευχαριστήσω και τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστο, για την τιμή που μου έκανε να συμμετάσχω για πρώτη φορά φέτος στο διαδραστικό σχολείο. Το ερώτημά μας είναι σε ποιο στάδιο μπορεί να σταματήσει η σπερματογένεση στις περιπτώσεις που έχουμε ολική έλλειψη στους παράγοντες αζωοσπερμίας A, B, C, E, D, E και D. A, B και C είναι οι πιο ουσιαστικοί. Όπως προείπε ο καθηγητής, έχουμε αυτές τις περιοχές οι οποίες σχετίζονται η έλλειψή του σχετίζεται με την υπογονιμότητα και πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με βλάβη στη σπερματογένεση. Είναι σημαντικές αυτές οι περιοχές, δεν είναι οι μόνες περιοχές. Κάποτε το χρωμόσωμα Y, το είχαν ονομάσει σαν wasteland, δηλαδή σαν ένας τόπος ο οποίος είναι χάσιμο χρόνου. Ουσιαστικά όμως τι γίνεται? Ξέρουμε ότι όταν έχουμε πλήρη έλλειψη του παράγοντα AZFA, τότε έχουμε μόνο Sertoli Cell Only Syndrome. Ακόμα και μερική έλλειψη να έχουμε εδώ πέρα, τότε έχουμε Sertoli Cell Only Syndrome τύπου 2, δηλαδή έχουμε κάποια σπερματικά κύτταρα μέσα, τα οποία είναι πολύ ανώριμα, δεν μπορεί αυτός ο άνδρας ποτέ να τεκνοποιήσει με την υπάρχουσα τεχνογνωσία. Όταν όμως έχουμε μία ολική έλλειψη στον παράγοντα B, τα πράγματα αρχικά φαινόντουσαν να είναι λίγο καλύτερα, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έχουμε maturation arrest και εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο, έχουμε μόνο πρωτογενή σπερματοκύτταρα, πάλι είναι αδύνατο να φτάσουμε σε εγκυμοσύνη. Ολική έλλειψη του παράγοντα AZFC έχει κάπως καλύτερα αποτελέσματα, μας δίνει μία ήπια έως και αρκετή ολιγοσπερμία. Από εδώ πέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, αν είμαστε τυχεροί ή με βιοψία του όρχη, να βρούμε κάποια σπερματοζωάρια, να μπορέσουμε να αφήσουμε, να κάνουμε παιδάκι στο ζευγάρι. Και τέλος, στον παράγοντα D, τα πράγματα είναι ακόμα
ακόμα πιο ήπια, ακόμα καλύτερα. Να πω μόνο ότι ο παράγοντας D βρίσκεται μεταξύ των περιοχών B και C. Κύριε Δημητριάδη, γιατί μόνο γεωλικές ελλείψεις, άμα είναι μερικές οι ελλείψεις, τι γίνεται, αλλάζει κάτι σε αυτό που μπορεί να βρει ο ουρολόγος? Βεβαίως και αλλάζει. Αλλάζει όλη η κλινική εικόνα του ασθενή, αλλάζει ο γενότυπος και αλλάζει στο ότι τα πράγματα είναι σε αρκετές σκάλες καλύτερα από ότι είναι στον παράγοντα B, C και D. Στον A η κατάσταση παραμένει ίδια. Άρα στον A δεν έχει νόημα να κάνουμε βιοψία του όρχη σε καμία περίπτωση. Στον παράγοντα B και C ή και D έχει νόημα να κάνουμε βιοψία όταν έχουμε μερική έλλειψη. Σε ολική έλλειψη του παράγοντα B επίσης δεν έχει νόημα να κάνουμε βιοψία του όρχη. Καθηγητής. Θέλω δύο ερωτήσεις στο ακροατήριο. Πόσοι από εσάς, όταν έχετε μία ζωσπερμία, θα κάνετε μία βιοψία διαγνωστική για να δείτε τι γίνεται, πού οφείλεται? Κύριε καθηγητά, αποφρακτική ή μη αποφρακτική αζωοσπερμία? Ορίστε. Αποφρακτική ή μη αποφρακτική αζωοσπερμία? Θα το πάω νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε μερικές απόψεις. Έρχεται μία αζωοσπερμία. Ποιο είναι το κλασικό διαγνωστικό screening που, ποιο είναι το διαγνωστικό screening που θα δώσετε? Εκτός από έναν πλήρω ορμονικό έλεγχο, για να δούμε τις ορμόνες όπως FSH, LH, εστραδιόλ και προλακτίνη, η κλινική εξέταση μας λέει πολλά για το μέγεθος του όρχη. Συμπληρώσατε κάτι άλλο? Αρχικά, έχουμε το σωλονοδιάγραμμα, έχουμε ορμονικό έλεγχο μαζί και έναν υπερηχοσιαίο. Κάτι άλλο? Εδώ κάποιος. Διορθικό υπερηχογράφημα για να δούμε πώς να το δείξεις. Διορθικό υπερηχογράφημα. Άλλο. Εξετάζει φρουκτόζη. Φρουκτόζη. Άλλο. Καρνιτίνη. Καρνιτίνη. Άλλο. Ψευδάριο. Ψευδάριος. Άλλο. Λοιπόν. Έρχονται αυτά. Λοιπόν, βιοψία θα κάνετε πότε με, με αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις? Με τι αποτέλεσμα? Με φυσιολογικό ορμονικό έλεγχο θα κάνουμε βιοψία. Έχετε ένα φυσιολογικό, πάμε να κάνουμε βιοψία. Άλλος, αντίθετη άποψη? Βιοψία θα κάνουμε μόνο όταν πρόκειται να πάρουμε και για να κάνει και η εξωσωματική. Όσον είναι και ο όγκος του όρχης φυσιολογικός, μαζί με τις ορμόνες. Όγκος όρχης, είναι ορμόνες φυσιολογικές, βιοψία. Συμφωνείτε? Γιατί όχι. Λοιπόν, άλλη άποψη, διαφοροποίηση, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ανεξαρτήτως το ορμονικό ελέγχο, δηλαδή το FSH, ανεξαρτήτως αν είναι φυσιολογική ή υψηλή, βιοψία θα κάνουν. Θα γίνει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, okay, προχωρούμε. Κύριε Σοφικίτη, μπορείτε να μας πείτε λίγο τι γίνεται? Λοιπόν, το take home message. Ένα, όταν η FSH είναι ψηλή, τότε έχουμε με την αζωοσπερμία τη διάγνωση της μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Είναι για την Ελλάδα πάνω από 13 ή πάνω από 11, ανάλογα από τις δύο περιοχές των KIT που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, δεν κάνουμε λοιπόν βιοψία για διαγνωστικούς λόγους. Βάζουμε τη διάγνωση μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θέλουμε να κάνουμε την τεχνική τέσε, εκεί λοιπόν θα κάνουμε τη βιοψία του όρχεως και θα κάνουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Θα πάρουμε κύτταρα για να γίνει η κατάψυξη και η εξωσωματική και επειδή ζούμε σε καιρούς δύσκολους, θα πάρουμε και ένα κομματάκι για αιματοξυλίνη οσύνη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ένα καρκίνωμα in situ του όρχεως και σε μερικά χρόνια δεν θα μας μηνύσει όταν αναπτύξει καρκίνο in situ. Γιατί σύμφωνα με το Σκάκεμπεκ έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα καρκινώματος στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Φυσιολογικές ορμόνες τώρα. Φυσιολογικές και αζωοσπερμία. Φυσιολογικές ορμόνες και αζωοσπερμία.
με μικρό, πολύ μικρό μέγεθος του όρχεως, πάλι δεν κάνω βιοψία και κάνω ό,τι είπαμε προηγούμενα. Με φυσιολογικό μέγεθος του όρχεως και φυσιολογικές ορμόνες, ναι, είναι η ένδειξη του να γίνει μαζί διαγνωστική και θεραπευτική βιοψία. Δηλαδή, να πάμε να πάρουμε τα κομματάκια για να δούμε τι έχει, απόφραξη, αποφρακτική ή μη αποφρακτική, και αν βρουν και παράλληλα άλλα κομματάκια δεν θα πάνε στην αιματοξυλίνη ή οσύνη, το όρχιος, τεμάχιο ορχικού ιστού, θα σπάσουμε τα κύτταρα ένα προς ένα με τις τεχνικές που υπάρχουν και θα καταψύξουμε τους γαμέτες είτε όριμους είτε ανώριμους. Ο καθηγητής δεν έχει μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Μήπως όρθιος. Ωραία. Λοιπόν, για να μην όμως μπερδεύουμε, γιατί εγώ λίγο έχω μπερδευτεί, να το πούμε λίγο πιο απλά. Διαγνωστική βιοψία, γιατί να κάνω να έχω το χαρτί της διάγνωσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Να το πούμε λίγο διαφορετικά αυτό που είπατε, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Η διαγνωστική βιοψία δεν έχει καμία θέση σήμερα πια. Καμία θέση. Και μάλιστα, αν κάποιος τα πάρει στο κρανίο μετά, γιατί με το τραύμα που του κάναμε έχασε και τις πιθανότητες και έγινε μια ουλή, το μικρός ο όρχης μπορεί να σου κάνει και μήνυση, παρά μόνο θεραπευτική, που σημαίνει για να πάρεις κομμάτι, να βρεις σπερματοζωάρια και να καταψύξεις. Έτσι, συμφωνείτε? Ένας μπάρο, δύο τριγούνια και το μικρό κομματάκι, ναι, που θα μας δείξει ότι δεν έχουμε κακοήθεια. Ωραία. Θα στείλω και γεματοξυλίνη ως σύνδεση. Αφού πάρεις τα τέτοια, εντάξει, μετά αφού κάνεις την εγκατάσταση. Νούμερο ένα. Λοιπόν, νούμερο δύο. Υπάρχει νόημα ο βιοχημικός να δώσεις γλυκοσιδάση, να δώσεις φρουκτόζη, να δώσεις σε αζωοσπερμία. Και νούμερο τρία. Εγώ που τα στέλνω στον κύριο Λαμπρόπουλο, το γενετιστή μου, τις αζωοσπερμίες, μη αποφρακτικές. Κάνω λάθος? Ένα σχόλιο εδώ. Να θυμόμαστε όλοι, και αυτό σαν take home messages, ότι το 17% των ανδρών με φυσιολογικό μέγεθος όρχεων και φυσιολογικές ορμόνες έχει μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Πράγμα που ταιριάζει με αυτά που λέει ο κύριος Χατζηχρήστο. Όταν διαγνωστεί η αποφρακτική αζωοσπερμία, σύμφωνα με αυτά που μαθαίναμε σαν φοιτητές, έπρεπε να κάνουμε σεμιναλβεσικιουλόγραφη, σπερματοδοχοκιστογραφία, για να δούμε το σημείο της απόφραξης. Αυτό είναι αντίθετο στα guidelines, take home message, να το πάρετε, της Αμερικάνικης Εταιρείας Γονιμότητας. Θα πάμε για βιοχημικές δοκιμασίες καταρχήν, σε καλά εργαστήρια, να πιθανολογήσουμε αν το σημείο της απόφραξης είναι στο σπερματικό πόρο, στον εξπερματιστικό πόρο κτλ. Δηλαδή, μας λείπει πολύ φυσιολογικός ψευδάργυρος που εκρίνεται από το προστάτη μαζί με το κυτρικό οξύ και τη χοληστερόλη, απουσία L-καρνιτίνης ή α-γλουκοσιδάσης ή γλυσερυλφοσφοριλχολίνης, που είναι οι μάρκερς της επιδιδημίδας, και απουσία φρουκτόζης ή προσταγλαδινών ή δικαρβωνικών. Αυτό είναι δείκτης απόφραξης εξπερματιστικού πόρου bilateral, αμφωτερόπλευρα. Ποια είναι η μοναδική ένδειξη σύμφωνα με τα κριτήρια της Αμερικάνικης Εταιρείας Γονιμότητας σήμερα για σπερματοδοχοκιστογραφία? Η μοναδική ένδειξη είναι τη στιγμή του χειρουργείου, πάνω στο χειρουργείο, όταν σκεφτόμαστε ότι θα αναστομώσουμε, θα βρούμε το κόλλημα και θα κάνουμε την αναστόμωση. Προεγχειρητικά λοιπόν γίνεται η σπερματοδοχοκιστογραφία. Προχωρούμε λοιπόν, πήρατε το μήνυμα λοιπόν ότι η AZFA, η AZFB... Ναι, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ναι. Ένα δίλημα λίγο να θέσω. Αν έχουμε έναν άντρα 24 χρονών με μία αποφρακτική αζωοσπερμία, γιατί έχουμε μία καλή FSH. Είναι μία αποφρακτική αζωοσπερμία. Ναι, ναι. Αλλά δεν δέχεται να καταψύξει σπέρμα. Δεν είναι παντρεμένος και δεν έχει σκοπό να παντρευτεί στο άμεσο μέλλον. Πώς ξέρετε ότι έχει σπέρμα, αφού είναι μία αποφρακτική? Πώς ξέρετε ότι θα βρείτε σπερματοζωάρια? Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Απλά έχω μια καλή FSH από τον ορμονικό έλεγχο. Έχω καλό όρχη, άρα είναι αποφρακτική. Ναι, συγγνώμη. Είναι αποφρακτική. Ναι, ναι, είναι αποφρακτική. Είναι αποφρακτική. Σε αυτό το άτομο υπάρχει λόγος να κάνω βιοψία χωρίς να θέλει να καταψύξει σπέρμα? Αν θέλει να γίνει πατέρας, πρέπει με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο οποιοδήποτε, να βρούμε ανδρικούς γαμέτες. Αν θέλει να γίνει πατέρας. Η μέθοδη για να βρούμε ανδρικούς γαμέτες είναι
τρεις σε αυτή την περίπτωση ή τέσσερις. Η πρώτη μέθοδος είναι η βιοψία που την απορρίπτει, όπως μου είπατε. Η άλλη είναι η παρακέντηση. Όχι, συγγνώμη Νίκο, άλλη ερώτηση. Δεν θέλει αυτή τη φάση. Είναι 19 φάση, χρονών και τυχαία το ανακαλύπτουμε. Ναι. Τι του λέμε, όταν θα θελήσεις ξαναέλα ή έχουμε να κάνουμε κάτι μέχρι να θελήσει μετά από 10-15 χρόνια να γίνει πατέρας. Εγώ θα συνιστούσα να προχωρήσουμε εκείνη την ώρα της διάγνωσης στη συλλογή ανδρικών γαμετών, γιατί η αυξημένη πίεση στα σπερματικά σωληνάρια θα δημιουργήσει εκφύλιση των κυττάρων σερτόλι και στις δύο πλευρές, αν είναι αμφωτερόπλευρα, και η ποιότητα των σπερματοζωαρίων ή και μετά από πολλά χρόνια ίσως να μην βρεθούν σπερματοζωάρια. Ένα πορτοκάλι, το οποίο συνέχεια παράγει ζωμό, ο οποίος δεν εκρίνεται από την άκρη του πορτοκαλιού, θα καταστρέψει το πορτοκάλι. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι ναι, πρέπει να πιστεί να βγάλει, αν θέλει να γίνει πατέρας, τα κύτταρα, τους ανδρικούς γαμέτες και να καταψυχθούν. Ένας δεύτερος τρόπος. Μη σας κουράζω, δεν θέλω να κάνω βιοψία. Δεν έχεις άλλο τρόπο να μου πάρεις τα σπερματοζωάρια, ούτε να μου τρυπήσεις την επιδιδυμίδα. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι απόφραξη εξπερματιστικών πόρων, μη σας κουράζω, η μέθοδος Jonathan Jarrow από τη North Carolina, σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του, διορθικό υπέρηχο, 21 needle βελόνα, μπαίνουμε στις σπερματοδόχες κύστης, τρυπάμε το υγρό και μαζεύουμε τα σπερματοζωάρια τα οποία δεν πήγανε προς τον προστάτη, προς τα μπρος, πήγανε πίσω στις σπερματοδόχους κύστης. Αμέσως πρέπει να τα ξεπλύνουμε γιατί οι σπερματοδόχες κύστης έχουν παράγοντες κατά της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, έχουν αντισυλληπτικούς παράγοντες οι σπερματοδόχες κύστης και τα καταψύχουμε. Δηλαδή, κύριε Δημητριάδη, τι γενετικά τεστ θα κάνουμε? Ή μάλλον, ο κύριος Χατζηχρήστου ρώτησε, πόσοι κάνουν κάποια γενετικά τεστ στη μία αποφρακτική αζωοσπερμία? Πόσοι κάνουν γενετικά τεστ? Είμαστε μόνο 4, 5, 6 που κάνουμε γενετικά τεστ. Και ποια είναι τα must που πρέπει να πάρουμε το μήνυμα? Υπάρχουν δύο τεστ που είναι must, πρέπει να πάρουμε το μήνυμα. Είναι medical malpractice κάποιες χώρες να μην τα κάνουμε αυτά τα δύο γενετικά τεστ. Και ποια είναι optional, κύριε Δημητριάδη? Λοιπόν, καταρχήν, όλα αυτά που είχαμε πει προηγουμένως για τη μη αποφρακτική αζωοσπερμία είναι σωστά. Όμως δεν είπαμε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει ένας καριότυπος για να μπορέσουμε να αποκλείσουμε κάποιες χρωμοσωμικές ανομαλίες οι οποίες θα μας εμποδίσουν στο να, πάρουμε σπέρμα από τον όχι σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή, κύριε Δημητριάδη, μπορεί να έχουμε, τι μας λέτε τώρα, μπορεί να έχουμε ανομαλία χρωματοσωμιακή, αριθμητική ή κατασκευαστική, δομική, structural, και να βγάζει σπερματοζωάρια έστω και λίγο στο σπερματικό υγρό ή να βρούμε στον όρχη? Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό που είπα προηγουμένως για να μην μπαίνουμε σε άλλες περιπτώσεις. Πιο δυνατά, κύριε συνάδελφε. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μπορεί να έχουμε μία έλλειψη, μία καταστροφή των γονιδίων στο χρωμόσωμα Y, οπότε να έχουμε μειωμένη σπερματογένεση, αλλά όχι κατεστραμμένη, όχι εντελώς κατεστραμμένη. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι συχνότερη μικροέλλειψη στο χρωμόσωμα Y γίνεται στην περιοχή AZFC. Και επομένως έχουμε πάρα πολλές ελπίδες στο να ανακτήσουμε σπερματοζωάρια από τον όρχη. Σε περίπτωση που πάνε για να κάνουν εξωσωματική και γίνει η διαδικασία και ο γενετικός έλεγχος, άμα τι έχει δείξει, πρέπει να κάνουμε μια ειδική ενημέρωση στο ζευγάρι για το παιδί που θα κάνει? Έχει νόημα να κάνουμε έναν έλεγχο προγενετικό. Έχει νόημα κυρίως. Πρέπει να ενημερώσουμε το ζευγάρι ότι αυτή η χρωμοσωμική ανομαλία, και εφόσον υπάρχει στο Y, μπορεί να κληροδοτηθεί στο RN Techno. Υποχρεωτικά θα κληρονομηθεί στο RN. Έτσι. Άρα αυτό το αγόρι θα έχει το ίδιο πρόβλημα με τον παπά και πρέπει να το ξέρουν. Εγώ, κύριε Δημητριάδη. Ναι. Μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να είναι σημαντικότερο ή και ποιότερο. Αυτό πρέπει όμως να το πούμε ξεκάθαρα στο ζευγάρι. Εγώ, κύριε Δημητριάδη, δεν θέλω άρρωστα παιδιά. Θα μου κάνεις κοριτσάκι. Και ακούω για sex preselection, επιλογές φύλου. Μπορείς να μου κάνεις επιλογή φύλου με σπερματοζωάρι από τον όρχη? Υπάρχει μια τεχνική η οποία, έχει 0,1% επιτυχία. Άρα, μπορούμε να κάνουμε sex preselection
με σπερματοζωάρι από το σπερματικό υγρό, οι καλύτερες μέθοδοι, μη σας κουράζω, με κρασάκι κάποια στιγμή, 75% επιτυχία. Με σπερματοζωάρι από τον όρχη, αυτά που λέει ο κύριος Δημητριάδης, είναι 0,1%, ξεχάστε τα, δεν υπάρχει καμία με 0,1. Κύριε Δημητριάδη, προχωρήστε στα optional. Είναι ένα ζευγάρι που έχει μια οικονομική άνεση και έρχεται στο ιατρείο και λέει, κάνε μου ό,τι θέλεις, εγώ θέλω να ελεγχθώ. Καλή. Ποια άλλα τεστ στη μία αποφρακτική, αζωοσπερμία. Καλό είναι λοιπόν, εφόσον και εφόσον δεν έχουμε εδώ πέρα κάποιες ενδείξεις, να προχωρήσουμε στα optional test, όπως είναι το Kalman Syndrome, το Kennedy Syndrome. Το Kalman Syndrome σχετίζεται με απουσία σπερματικών κυττάρων που κατά την εμβρυϊκή φάση μετακινούνται προς τον όρχη. Επομένως, δεν έχουμε σπερματικά κύτταρα στον όρχη καθόλου, έχουμε μόνο σερτόλι. Kennedy Syndrome, το οποίο σχετίζεται με τους υποδοχείς των ανδρογόνων, είναι ελαττωματική, δεν μπορούμε να έχουμε αρενοποίηση απλοειδικές καταστάσεις των σπερματοζωαρίων. Όλα αυτά είναι optional, όλα αυτά μπορούμε να τα ψάξουμε εφόσον έχουμε μπροστά μας έναν άντρα αζωοσπερμικό μη αποφρακτικό. Και στην αποφρακτική, βλέπει κανείς στην Ελλάδα αποφρακτικές αζωοσπερμίες πάνω από 5 το χρόνο? Ποιος βλέπει στην Ελλάδα πάνω από 5 αποφρακτικές αζωοσπερμίες το χρόνο στην Ελλάδα? Είμαστε μόνο 2. Πάντα μόνοι απελπιστικά, κύριε Χατζηχρήστο, οι δυο μας. Λοιπόν, ναι, γιατί πια δεν έχουμε. Στους οίκους ανοχής ο Έλληνας βάζει προφυλακτικό. Δεν έχουμε πια τις αποφράξεις. Ενώ στην Νοτιοανατολική Ασία στις 100 αζωοσπερμίες οι 80 είναι αποφρακτικές. Άρα λοιπόν είναι κυρίως οι γενετικά καθορισμένες αποφρακτικές αζωοσπερμίες. Και κάνετε γενετικά τεστ, κύριε Δημητριάδη, στις αποφρακτικές αζωοσπερμίες? Και για ποια, γιατί γονίδια, πόσα γονίδια, σας ακούμε. Για την αποφρακτική αζωοσπερμία μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ, μπορούμε να κάνουμε το τεστ της κυστικής ίνωσης. Είναι καλό να το κάνουμε, προκειμένου να δούμε αν έχουμε αμφωτερόπλευρη απουσία των σπερματικών πόρων. Κύριε Δημητριάδη, με τα χρυσά σας τα χεράκια θα δείτε αν έχετε αμφωτερόπλευρη. Ακριβώς. Θα γονατίσετε και θα τους πιάσετε. Και επειδή δεν θα πιάσετε τον πόρο, τότε με τα χρυσά σας τα χεράκια και μετά τα γενετικά τεστ. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Πρώτα ψηλαφούμε τους όρχες, να δούμε την υφή τους, ψηλαφούμε τους σπερματικούς πόρους. Εάν δεν τους ψηλαφίσουμε, τότε θα οδηγηθούμε βεβαίως και σε αυτό το τεστ. Και μπορεί να τους ψηλαφίσουμε και να είναι υποπλαστικοί και πάλι να έχουμε πρόβλημα σε ένα από τα 17 κύρια διερευνόμενα γονίδια στην κυστική ίνωση, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί να θυμάστε, σε περίπτωση ομοζυγωτίας σημαίνει θάνατος και έχουν γίνει μηνύσεις. Θάνατος μετά τη γέννηση σε αυτά τα παιδιά. Θέλει μεγάλη προσοχή η αποφρακτική αζωοσπερμία. Το μόνο που να πω είναι ότι δυστυχώς είναι τεστ τα οποία δεν καλύπτονται από τα περισσότερα ταμεία. Και να πω τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, το μόνο σε δημόσιο του ίδρυμα που γίνεται είναι στο Παπαγεωργίου το γενετικό εργαστήριο του κυρίου Λαμπρόπουλου, που μπορεί να στέλνετε εκεί πέρα. Αργούνε γιατί έχουν πάρα πολύ φόρτο, είναι οι μόνοι που τα κάνουν και έχουν πάρα πολύ φόρτο, κανένα μήνα, αλλά μπορείτε να στέλνετε για γενετικό έλεγχο αζωοσπερμίες. Ακριβώς. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση. Όλα τα γονίδια, η μεγάλη πλειοψηφία, κληρονομούνται σύμφωνα με τους νόμους του Μέντελ στο σώμα του άντρα και της γυναίκας. Υπάρχουν γονίδια που παραβιάζουν τους νόμους του Μέντελ και κληρονομούνται και δίνουν τα χαρακτηριστικά, μάλλον, ανάλογα αν εκφράζεται το πατρικά ή μητρικά κληρονομούμενο γονίδιο. Το πατρικά, λοιπόν, κληρονομούμενο γονίδιο δίνει έκφραση σε άλλη ασθένεια, αν κάνει μετάλλαξη ή έλλειψη, σε σχέση με το μητρικά, το κόκκινο. Το Prader-Willi σύνδρομο και το Angelman σύνδρομο είναι δύο σύνδρομα που οφείλονται στην ίδια έλλειψη ίδιου γονιδίου ή ιδίου χρωματοσώματος. Αν λείπει το πατρικό, έχουμε το Prader-Willi, κοντός, χοντρούλης, αζωοσπερμικός πολλές φορές. Αν λείπει το μητρικό γονίδιο από το ίδιο χρωματόσωμα, από την ίδια περιοχή, έχουμε Angelman ψηλός, λεπτός, με διανοητική καθυστέρηση. Αυτές λέγονται επιγενετικές ασθένειες. Θεωρώ ότι η ανδρολογία θα κάνει μεγάλες πρόοδους στα επόμενα 10 χρόνια και θα ακούσουμε πολλά για επιγενετικά προβλήματα. Κύριε Δημητριάδη, εγώ έχω μια απορία. Πότε χειρουργούμε κυρσοκύλη σε παιδιά εφήβους? Μας τον φέρνει η μαμά. Αλλά πριν πάμε σε εσάς, είμαστε στο ιατρείο μας και έρχεται η μαμά, κλαίει ο Μπόμπυρας και ο Μπόμπυρας, να προχωρήσουμε, είναι 9 ετών. Πριν σκεφτούμε την επέμβαση, στις εξετάσεις AUA για boarding στην Αμερική,
Η ερώτηση είναι, 8,5 ετών, κυρσοκύλη, ποια είναι η εξέταση που πρέπει να κάνεις πριν σκεφτείς, τι είναι καμιά εξέταση που πρέπει να κάνουμε πριν σκεφτούμε το χειρουργείο, θα πάμε φυλακή αν δεν την κάνουμε, ο κύριος Διαλυνάς στη Θεσσαλονίκη περιμένει. Αυτό μην το γράψετε. Ένα κυρογράφημα κοιλίας. Για να δούμε λίγο την αιμάτωση του, για να δούμε λίγο αν υπάρχουν μάζες στο περιτένο. Ακριβώς. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Κύριε Δημητριάδη, παρακαλώ. Άρα λοιπόν, ναι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα χρόνο πριν βέβαια, τον τελευταίο ένα χρόνο δεν τη μελέτησα, ποιο είναι το νεότερο παιδί σε ηλικία για το οποίο υπάρχει case report ότι είχε κυρσοκύλη. Έχετε δει κάτω τον 7,5, η βιβλιογραφία δεν έχει δει. Αν το δει κανείς, δημοσιεύστε το. 7,5 χρονών είναι το νεότερο παιδί με κλινική κυρσοκύλη. Προχωρήστε. Πράγματι, η κυρσοκύλη στα παιδιά είναι αρκετά σπάνια, κυμαίνεται από 9 έως 26%. Ωστόσο, η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ίδια όπως των ενηλίκων. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ πέρα, ιδιαίτερα όταν είναι δεξιά η κυρσοκύλη, τότε είναι που επήγει να κάνουμε ευρύτερο διαγνωστικό έλεγχο για να αποκλείσουμε κάποια μάζα στην κοιλιά. Ωστόσο, σε παιδιά κάνουμε και στην αριστερή. Όπως και στους ενήλικες, έτσι και στα παιδιά, όσο μεγαλύτερη είναι η κυρσοκύλη, τόσο μεγαλύτερες συνέπειες έχει στη λειτουργία του όρχη. Λοιπόν, γιατί... Μεγαλύτερη κυρσοκύλη συσχετίζεται με μεγαλύτερη παθογενετικό φορτίο, σαν να το λέμε, αν και ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς βλάπτει η κυρσοκύλη, αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να εκδηλώνονται σε σημαντικότερο βαθμό ανάλογα με τον γκρέι της κυρσοκύλης. Άρα μεγαλύτερη θερμοκρασία και τα λοιπά. Μεγαλύτερη θερμοκρασία, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα απλά δεν το υπερμάχουμε διότι υπάρχει φοβερός αντίλογος πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, είναι κάτι που δεν το ξέρω. Ναι, κύριε καθηγητά. Σε κάποια παλιότερη βιβλιογραφία είχα δει ότι ο βαθμός της κυρσοκύλης δεν επηρεάζει ρόλο και επηρεάζει ο χρόνος που έχει κυρσοκύλη. Η άποψη του καθηγητού του κ. Αθανασόπουλου είναι δημοσιευμένη στο Fertility και Sterility και υπάρχουν και αυτές οι μελέτες ότι το varicocele gray, το βαθμός κερσοκύλης, δεν έχει σχέση με τις διαταραχές στο σπερματοδιάγραμμα. Ο κ. Δημητριάδης είπε τη μία άποψη και ο καθηγητής είπε και την άλλη άποψη που είναι και αυτή σωστή και δημοσιευμένη. Και τα δύο είναι στη βιβλιογραφία και τα απόλυτο δίκαιο, κύριε καθηγητά. Προχώρησε. Επομένως, πότε χειρουργούμε κυρσοκύλη σε παιδιά? Έχουμε αυτές τις τρεις καταστάσεις, όταν δηλαδή σε συναπτούς περιχογραφικούς ελέγχους βρίσκουμε μία μείωση του όρχη περισσότερο από 2 ml, όταν το παιδί παραπονιέται για πόνο στον όρχη ή όταν έχουμε μεγάλες αμφωτερόπλευρες κυρσοκύλες. Και ποια είναι η καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση? Συγγνώμη, μια ερώτηση παρακαλώ. Παρακαλώ. Σύμφωνα με αυτό που είπε ο κ. Αθανασόπουλος όμως, ο χρόνος παραμονής κυρσοκύλης είναι ικανός να επιβαρύνει το σπερμοδιάγραμμα του νεαρού. Αν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις τρεις ενδείξεις, δεν θα εξακολουθεί να υπάρχει μία μικρή βόμβα στον όρχη του παιδιού? Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να συζητηθεί τουλάχιστον ένα εξάωρο χαλαρά. Λέει ο συνάδελφος ότι είναι όλα φυσιολογικά, το μέγεθος φυσιολογικό, οι ορμόνες φυσιολογικές και είναι 16χρονος που έχει μάθει και να βρανίζεται. Μπορούμε να κάνουμε σπερμοδιάγραμμα και είναι όλα φυσιολογικά. Θα τον χειρουργήσουμε ή θα αφήσουμε αυτή την ορολογιακή βόμβα? Υπάρχει ένας υποπληθυσμός σημαντικός με κυρσοκύλη που έχει κάνει και ένα και δύο και τρία παιδιά. Η κυρσοκύλη μπορεί να συνδυάζεται σε μεγάλο ποσοστό με γονιμότητα και από γόνους, για το λόγο ότι κάποιοι είναι ευλογημένοι στον πλανήτη Γη και έχουν μεγαλύτερο αριθμό λεμφαγγείων αναμονάδα βάρους ορχικού ιστού. Όταν είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των λεμφαγγείων αναμονάδα βάρους ορχικού ιστού, παίρνουμε σε πολύ βαθιά νερά, αποχετεύεται πολύ καλά το εξοκυτάριο ίδρυμα που λέγαμε με τον καθηγητή κ. Χατζηχρήστου το πρωί, πέφτει η πίεση του εξοκυταρίου υγρού και δεν έχουμε αυτή τη βλάβη στον όρχη που υπάρχει. Ο δεύτερος λόγος για να εξηγήσει γιατί κάποιος με τρία παιδιά μπορεί να έχει κυρσοκύλη, είναι ότι μπορεί να έκανε τα παιδιά, να μην είχε πέσει το σπερμοδιάγραμμα, αργότερα να έπεσε το σπερμοδιάγραμμα, αλλά αφού έχει τρία παιδιά δεν έχει πάει ποτέ σε ορολόγο και δεν το ξέρει. Άρα η απάντηση στην ερώτηση αυτή και αυτό που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι δεν τον χειρουργούμε, τον αφήνουμε με την ορολογιακή του βόμβα, ναι, δεν τον χειρουργούμε, ας πάει αλλού να χειρουργηθεί, αλλά ζητάμε ανά 6 μήνες. Τι ζητάμε ανά 6 μήνες, ντοπ κάποιος?
Ντόπλερ, ζητάμε και ζητάμε και ορμόνες. Ζητάμε και ορμόνες μετά τα 12 ανά 6 μήνες. Ναι, κύριε συνάδελφε. Γιατί να ζητήσουμε Ντόπλερ. Γιατί να ζητήσουμε Ντόπλερ. Έχουμε κλινική κρυσοκύλη. Είναι ψηλαφητή. Δηλαδή και να αλλάξει το grade της και να επιβαρυνθεί και να διαταθούν οι φλέβες στο μέλλον λίγο περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην γονιμότητα. Η βάση ανδρολογική είναι αλλού. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά αν έχεις ένα 15χρονο, ο οποίος δεν αυνανίζεται και δεν έχεις συλλογή, δεν μπορείς να έχεις ποιότητα σπερματικού υγρού, δεν έχεις κανένα τρόπο να καταλάβεις τι γίνεται μέσα στον όρχη ακριβώς. Με τον Ντόπλερ, αν δεις μείωση της ροής αίματος στον όρχη, σκέφτεσαι μια αρχόμενη ορχική βλάβη. Γιατί στην κυρσοκύλη και σε πειραματόζωα, και σε volunteer, σε εθελοντές, φαίνεται σε μικρή, στα 10-11 σε αυτούς ότι έχουν μια αύξηση του testicular blood flow, της ορχικής ροής αίματος, και όταν αργότερα συνδυάζεται με διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα, μόνο 8 περιστατικά είναι σε αυτή τη μελέτη, πέφτει και η ροή αίματος. Άρα λοιπόν, όταν εγώ δεν μπορώ να έχω το δείγμα σπερματικού υγρού, δεν μπορώ να το ζητήσω, ντρέπεται το παιδάκι, έχω μόνο σαν μάρκερ στην FSH πάνω από 12 και την ροή και το testicular blood flow. Ναι, κύριε Νικολόπουλο. Πόσοι μετράνε όμως αιματική ροή, αρτηριακή ροή στον όρχη όταν κάνουν και δεν μετράνε μόνο άμα υπάρχει η επιβεβαίωση της Βασάλβα, νούμερο 1. Και νούμερο 2, να κλέψω την αγαπημένη ερώτηση που κάνει ο κ. Σοφικίτης. Άρα, κυρσοκύλη που δεν επηρεάζει τη γονιμότητα, δεν τη χειρουργούμε ποτέ. Άρα, βέβαια, οι μισές κυρσοκύλες που γίνονται στην πιάτσα γίνονται χωρίς κανένα σπερμοδιάγραμμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις, επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες ο κύριος Σοφικίτης θα χειρουργούσε παρότι είχαν ένα φοβερά καλό σπέρμα, μα είχαν μεγάλες κυρσοκύλες. Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι είναι αυτοί που θα τους χειρουργούσε. Και μάλιστα δεν έκανε ούτε σπερμοδιάγραμμα, δεν τον ενδιέφερε. Επιτόπου. Την άλλη μέρα. Πριν πάνε στη δουλειά τους. Δύο κατηγορίες. Έχετε μνήμη, κύριε καθηγητά, εκπληκτική δηλαδή, με έχετε εντυπωσιάσει. Μαθαίνω. Και ποιοι για είναι. Να βοηθήσω, ποιοι πετάνε στα σύννεφα και δεν είναι ποιητές. Αυτή είναι μία κατηγορία. Οι πιλότοι. Οι πιλότοι είναι μία κατηγορία. Οι πιλότοι είναι οπωσδήποτε. Και η δεύτερη κατηγορία. Οι οδηγοί στη Φόρμουλα 1. Γιατί θα πεθάνουν από την αιμορραγία. Θα σπάσουνε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε... Λίγο να... Ναι, ο κύριος Παπαχαρίτο, παρακαλώ. Για τον 16χρονο, εγώ θα βάζα και ένα ερωτηματικό. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε όμως ότι η κυρσοκύλη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο ακρόσωμα του σπερματοζωαρίου και μπορεί να δημιουργήσει και κατακαιρματισμό του DNA. Άρα μήπως ο 16χρονος... Μέχρι να του κάνετε ένα 6 μήνες σπερμοδιάγραμμα, θα ήταν καλό, από τη στιγμή που μπορεί να δώσει ένα δείγμα, θα ήταν καλό να καταψύξει λίγα σπερματοζωάρια τώρα και να τον παρακολουθείτε μετά ένα εξάμηνο. Το 16χρονο, αν μας δώσουν δείγμα σπέρματος και έχουμε πρόβλημα, μπαίνει το ερώτημα της προοδευτικής ορχικής βλάβης. Κύριε Παπαχαρίτου, είναι πολύ σωστή κλινικά η ερώτηση. Ενεργοποιούμαστε. Είναι μεγάλο ερώτημα στην ανδρολογία. Δουλεύει στα ραντάρ, δουλεύει σε ακτινολογικό εργαστήριο, δουλεύει σε φωτογραφείο που εμφανίζουν φιλμ, χιλμικά. Έχει κυρσοκύλη. Είναι μεγάλο το ερώτημα του κυρίου Παπαχαρίτου. Θα κάνουμε κατάψυξη φοβούμενη την προοδευτική ορχική βλάβη. Δεν υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες. Το κριτήριο που εφαρμόζουμε από την Αμερικάνικη Εταιρεία Γονιμότητας είναι τα 5 εκατομμύρια. Θα κάνουμε την κατάψυξη μόλις πάσει το όριο των 5 εκατομμυρίων ανά κυβικό εκατοστό το σπέρμα. Πριν τα 5 δεν συνηθίζεται, αλλά μπορεί να είναι πολύ σωστό, όπως λέει ο κ. Παπαχαρίτου, να κάνουμε και πριν τα 5. Κύριε Νικολόπουλε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον 19χρονο, τον 20χρονο με την κυρσοκύλη και το φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα που τον παρακολουθούμε. Πότε θα τον χειρουργήσουμε, όταν πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια ή όταν αρχίσει να πέφτει ούτως ή άλλως. Από τα 50 θα πάει στα 35 εκατομμύρια. Ναι, θα τον χειρουργήσουμε. Αν κάνει μεγαλύτερη πτώση 20% και πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια ή χωρίς να πέσει κάτω από τα φυσιολογικά όρια, αν αυξηθεί κατά 15% η FSH. Πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Βέβαια, να πούμε λίγο για την, ο όρος φυσιολογικές τιμές. Ξέρετε ότι δεν ισχύει πια. Λέμε τιμές αναφοράς και όχι τυχαία. Και αν παρακολουθήσατε πριν από λίγο γύρω στα Χριστούγεννα, οι τιμές αυτές έχουν διαφοροποιηθεί. Λέμε πια ότι οι τιμές αναφοράς για τη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων είναι τα 15 εκατομμύρια ένα ml.
Άρα το 50 και το 30, όπως ξέρετε, σπάνια ένα σπερμοδιάγραμμα έχει την ίδια τιμή. Άρα μην μπείτε στη διαδικασία να πείτε ότι έπεσε ο ρυθμός σπερματοζωαρίων, γιατί μπορεί να μην είναι πραγματική αυτή η εικόνα. Άρα λίγο με επιφύλαξη σχέση με τα νούμερα. Μια στιγμή, κύριε Παπαχαρίτου, δεν είναι μεγάλο το κλινικό μήνυμα. Ο Γιώργος είναι ερωτευμένος από τη Μαρία, που είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, ξανθιά, όμορφη από την Καλαμαριά. Αλλά είναι λίγο πετακτούλα και ο Γιώργος δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ σαν τον κύριο Σοφικίδη και τον κύριο Χατζηχρήστου. Δεν είναι σπίτι ποτέ. Και ξέρει ότι έχει 5,8 εκατομμύρια ένα κυβικό εκατοστό. Και γυρνάει σπίτι και του λέει: Μαρία, αγάπη μου, το τεστ είναι θετικό. Θα πάει να φουντάρει στο θερμαϊκό ή όχι? Αναγκαστικά. Σας ακούμε. Νομίζω ότι... Όχι, με αξιοπρέπεια πάντα, κύριε καθηγητά μου. Νομίζω ότι κανένα νούμερο δεν έχει δείξει. Μάλλον να το πω αλλιώς. Ο κατασκευαστής, όταν μας έφτιαξε, δεν μας έδωσε προδιαγραφές. Οι τιμές αναφορά, γι' αυτό και λέγονται τιμές αναφοράς και λέγονται φυσιολογικές τιμές. Νομίζω ότι τα νούμερα έρχονται να. Εμείς ερχόμαστε να παρακολουθήσουμε τα νούμερα και επόμεστε αυτό τι συμβαίνει στη φύση. Εγώ θα έλεγα ότι μπράβο του, τα κατάφερε, γιατί ουσιαστικά ένα σπερματοζωάριο χρειάζεται να μπει στα οάρια, τα άλλα. Δεν ρώτησα τι θα λέγατε, θα ρώτησα τι πιστεύετε μέσα σας. Αν θα αυτοκτονήσει ο. Όχι, αν είναι δικό του παιδί. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να είναι δικό του παιδί. Δικό του παιδί. Κύριε Δημητριάδη, πάμε. Βεβαίως. Οι άντρες ούτως ή άλλως είμαστε τελευταίοι που το ξέρουμε. Κύριε συνάδελφε, ναι. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποια εκτίμηση από το ποσοστό των αντρών με κυρσοκύλη. Πόσοι από αυτούς είναι γόνιμοι ή υπογόνιμοι, το ίδιο πράγμα είναι. Μια εκτίμηση αν υπάρχει. Ηλικία γυναίκας. Όχι, όχι. Σε τι ηλικία γυναίκας. Αν η γυναίκα είναι να πούμε από 20 μάλλον, μέχρι 30. Συγγνώμη, δεν είναι σωστά. Όχι αν είναι γόνιμοι ή υπογόνιμοι, αν έχουν ολιγοασθενοσπερμία, να το πω. Ναι, ολιγοασθενοσπερμία σε ένα γενικό πληθυσμό ανδρών με κυρσοκύλη. Αν υπάρχουν κάποιες επιδημιολογικές αναρτήσεις. Πολύ μεγάλες διακυμάνσεις από 35 μέχρι και 65-70%. Από άλλες μελέτες στο 35 μόνο, άλλες στο 70. Για ολιγοασθενοσπερμία. Ναι. Κύριε Δημητριάδη, πάμε. 8 η ώρα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Πάμε. Πότε μας ανησυχεί η περιορισμένη ανάπτυξη των όρχεων? Έρχεται η μαμά. Το τσουτσουνάκι είναι καλό. Ναι, είναι εντάξει. Σε αυτά θα μας τα πει ο κύριος Χατζηχρήστου, αλλά τα μπαλάκια είναι μικρά, είναι μικρά. Ή σε έναν ενήλικα, ξαφνικά μικραίνει το μέγεθος των όρχεων και δεν έχει πάρει τεστοστερόνη για να δικαιολογηθεί η σμίκρυνση του testicular size. Τι λέτε, κύριε? Να απαντήσω ευθύνες εγώ. Ναι, να κάποιος από το ακροατήριο, ναι. Τι θα κάνετε, έρχεται το παιδάκι με μικρούς όρχες. Ή κάποιος ενήλικας βλέπει μια πτώση στο μέγεθος των όρχεων. Η partner του λέει μικραίνει. Ναι, κύριε καθηγητά. Το πρώτο πρέπει να τους μετρήσω. Σωστά. Αλλά δεν ξέρω τώρα, μπερδεύομαι. Δηλαδή, έρχεται ένα 3 και ένα 5. Πού στην ευχή, δηλαδή με το ορχιδόμετρο, πώς θα το κάνω, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν αυτός είναι μεγάλος για την ηλικία του ή μικρός. Δεν έχω και εμπειρία συνέχεια. Τώρα είναι και μικρό το παιδί μου. Δεν είναι... βλέπω πώς μεγαλώνει, να ξέρω πόσο πάνε οι όρχες. Τι θα κάνω για να το βρω? Μήπως ξέρει κανένας από το κρατήριο πρώτα? Ποιοι χρησιμοποιούν ορχιδόμετρο? Να σηκώσουν το χέρι. Εμείς, κύριε καθηγητά, προτείνουμε την μέτρηση του α, του β και του γ και τη μαθηματική φόρμουλα για το μέγεθος των όρχεων. Ναι, ηλικία λέω εγώ, όταν είναι μέγεθος. Ναι, δηλαδή... και στα 10 και στα 12. Όχι. Εννοώ ότι το μέγεθος του όρχη έρχεται η μία μαμά 3 ετών και μία μαμά 7 ετών. Πού θα ξέρουμε, πού θα υπάρχουν νόρμες, τα έχετε στο γιατρείο σας? Αυτό ναι, εδώ θέλουμε ορχιδόμετρο σε αυτές τις ηλικίες. Έχει δίκιο. Και θέλουμε και τον πίνακα, πόσος είναι ανά ηλικία. Ακριβώς. Το έχετε αυτό στο γιατρείο σας, το πίνακα. Είναι απαραίτητο. Γιατί δεν το θυμάμαι, δεν μπορείς να παίξεις να το θυμάσαι. Βέβαια, ένα τρίκ εδώ είναι ότι πάντα παίρνουμε και την FSH. Στην data μας, στο φάκελο του ασθενούς, μαζί με το μέγεθος του όρχεως, το αξιολογούμε καλύτερα το μικρό μέγεθος του όρχεως με μια ψηλή FSH. Κύριε Δημητριάδη, πάμε. Και το αντικείμενό μας είναι τέτοιο που συχνά βλέπουμε παιδιά σε εφηβική ηλικία, όταν περιμένουμε να βρούμε ένα μέγεθος όρχη πάνω από 4 εκατοστά, πάνω από 4 ml, κάτω από 4 ml ανησυχούμε. Πράγματι, σε παιδάκια, στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που πρέπει να μπούμε στο διαγνωστικό δίλημα, είναι μικρός όρχης για την ηλικία του. Εκεί χρησιμοποιούμε το ορχιδόμετρο. Για όλες τις άλλες συνήθεις περιπτώσεις, ο υπέρηχος στους άξονες μας. Δηλαδή, είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι 6 χρονών. Είναι 6 χρονών. Και έχει ένα αδελφάκι το οποίο για κάποιο λόγο του πήραν αίμα στους 2 μήνες. Και η μαμά έντρομη, με τις τρίχες σηκωμένες, λέει, φέρνει το εξάχρονο,
Το παιδί μου που είναι 2 μηνών το αγοράκι έχει ψηλότερη τεστοστερόνη, μου είπε ο ενδοκρινολόγος, από το 6χρονο, το 2μηνο, τρέξε, σώσε. Τι θα πείτε? Θα πούμε ότι είμαστε μέσα στα φυσιολογικά, έτσι περιμένουμε να είναι. Έτσι. Μέχρι το peak, στο PSA, είναι 3 μήνες, κάποιοι λένε 3 με 6, 3 μήνες, το peak στην τεστοστερόνη είναι το ίδιο 3 μήνες. Από τους 3 μήνες πέφτουμε και είναι φυσιολογικό το 6χρονο να έχει μικρότερο PSA, μικρότερη τεστοστερόνη, μέχρι πια μετά τα 11-12 που ξανανεβαίνουν. Συνεχίστε. Και ας τα δούμε λιγάκι με την σειρά. Επομένως, όρχης λιγότερη από 4 ml, απουσία τριχών στο εφήβαιο, όταν είμαστε στα 15 χρόνια. Μία διάρκεια πλήρης ανάπτυξης εξωγενωτικών οργάνων που διαρκεί παραπάνω από 5 χρόνια και κοντό ανάστημα, αποτελεί τον πρώτο λόγο, την πρώτη υποψία που θα έχουμε όταν θα μας έρθει κάποιο παιδάκι που κατά τη γνώμη μας έχει μικρούς όρχης. Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια καθυστερημένη εφηβεία. Ο ένας δεύτερος λόγος είναι ο υπογοναδοτροφικός υπογονατισμός. Για να μην μπλέκεστε με όλα αυτά, σημασία έχει να ξέρουμε μόνο λίγα πράγματα προς το Kalman Syndrome. Ποια είναι η ερώτηση που θα κάνετε στο μικρό όταν σκέφτεστε τον υπογοναδοτροφικό υπογονατισμό? Μυρίζει καλά? Για να σκεφτείτε Kalman και τα λοιπά. Αυτή είναι σημαντική. Μια απλή ερώτηση. Μυρίζει καλά? Συνεχίστε. Οι δευτερογενείς βέβαια αιτίες, τις οποίες μπορεί να τις ξέρουμε, μπορεί και να μην τις ξέρουμε. Επομένως, όπως ένας όγκος εγκεφάλου αδιάγνωστος, ή μπορεί να τις ξέρουμε από έναν όγκο εγκεφάλου που έχει ήδη υποστεί ακτινοβολία. Ένας τρίτος λόγος που πρέπει να μας... σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Χορηγούμε μία θεραπευτική αγωγή. Δεν ξέρω αν λόγω χρόνου να τα περάσω όλα αυτά το θεραπευτικό σκέλος. Ναι, πια δεν δίνουμε τεστοστερόνη εύκολα. Δεν δίνουμε πια τεστοστερόνη εύκολα, ναι. Δίνουμε χωριακή γονατοτροπίνη ή recombinant LH. Και σε καμία περίπτωση πριν την ολοκλήρωση του 14ου έτους. Ο τρίτος λόγος που θα μας έρθει στο μυαλό θα είναι μία διατάραξη των θηρεοειδικών ορμονών, ένας υποθυρεοειδισμός, ο οποίος τι κάνει, αυξάνει τον χρόνο πολλαπλασιασμού των κυττάρων Sertoli, καθυστερεί όμως την ορίμανσή τους. Έτσι το παιδάκι τι έχει? Έχει πάρα πολλά κυττάρα Sertoli, αλλά δεν είναι αρκετά όρημα να υποστηρίξουν τη σπερματογένεια επαρκώς. Τα ανάποδα κάνει ο υπερθυρεοειδισμός. Εδώ πέρα, σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε μία πρόωρη διακοπή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων Sertoli. Έχουμε όμως πολύ πιο όρημα Sertoli, τα οποία μπλοκάρουν τη δομή του όρχη και δημιουργούν έτσι μικρούς όρχης. Μικρός αριθμός Sertoli, κύριε καθηγητά, μικρός αριθμός Sertoli σχετίζεται άμεσα με τη σπερματογενετική ικανότητα του άνδρα. Επομένως μπορούμε να πάμε στο επόμενο δίλημα. Είναι έως πότε πρέπει να έχουν κατεβεί οι όρχοι στο όσχιο? Δηλαδή ο παιδίατρος λέει στους γονείς, στους έντρομους γονείς, δεν πιάνω. Αυτό το δεν πιάνω όρχοι στο όσχιο, μετά από ποια ηλικία και πέρα μας προβληματίζει? 10 μέρες μετά τη γέννηση. Πότε? Το ακροατήριό μας τι λέει? Πότε λοιπόν η μαμά φέρνει το παιδάκι και άδεια και αριστερά και δεξιά. Και μάλιστα, ότι είναι άδεια το καταλαβαίνετε κάποιες φορές και χωρίς την ψηλάφιση, αν είναι μεγάλο το παιδί. Χωρίς ψηλάφιση καταλαβαίνετε αν είναι άδεια. Γιατί το ερέθισμα του να αναπτυχθεί το όσχαιο είναι η κάθοδος του όρχιος. Είναι τροφικό το όσχαιο όταν είναι άδειο. Λοιπόν, ποια είναι η ηλικία από την οποία εσείς θα ανησυχήσετε? Ναι, κύριε συνάδελφε. Το βάθος. Εννοείται αμφωτερόπλευρα μιλάω, ναι. Θα ανησυχήσετε. Πέρα τη γέννηση. Σε πρώτη μέρα. Σε τελειόμηνο, ναι. Σε τελειόμηνο, ναι. Θα ανησυχήσετε. Άλλος. Από τα 3 έτη και μετά. Από το 3ο έτος και μετά. 3ο έτος. Άλλος. 6 μήνες και μετά. Πολύ ωραίο. Παρέμβαση. Κάτι για παρέμβαση. Συζητάω παρέμβαση, ναι. Φυσικά θα πρέπει να κάνει υπέρηχο. Θα κάνει υπέρηχο στη γυλιά του. Λέτε λίγο. Από την πρώτη μέρα αμέσως υπέρηχο. Ησυχάζω, λέει, και πότε το ξαναβλέπει το παιδί? Όχι. Κάπως νωρίτερα. Να πιστοποιήσει. Να πιστοποιήσει το πρώτο τρίμηνο εξάμηνο, εάν είναι τελειόμηνο. Τηλέφωνο η μπάρα της, να λέει το παιδί που γέννησα, θέλεις να το δεις, δεν έχει όρθιες. Θα το δω κλινικά και κάποια στιγμή στο δίμηνο τρίμηνο θα γίνει ένας υπέρ. Άλλη άποψη. Ο συνάδελφος στο βάθος, δηλαδή, επειδή κάτι πάτε να πείτε και μ' αρέσει, αν είναι στο έξω βοβονικό στόμιο. Όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Έτσι, αν είναι στο... Δεν ανησύχουμε, λοιπόν, και έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι.
Δεν ακούγεστε. Αν είναι ενός μηνός και δεν ψηλαφούνται. Όταν δεν ψηλαφάτε εννοούμε, έτσι να μην μπερδεύουμε, άμα είναι προφανώς όλοι θα περιμένουμε. Ναι, στο όσχενο, αν δεν βρίσκονται. Όχι, εννοώ, ναι. Έξω βοβονικό στόμα ή όσχιο. Ναι. Συγγνώμη. Λίγο, να τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί όλοι αυτό που κατάλαβα, Νίκο, είναι ότι κάνεις κλινική εξέταση και πάνω σε κλινική εξέταση βάζεις και το δάχτυλο. Τότε δεν το έδωσα σωστά. Ναι, ακριβώς γι' αυτό μπερδεύτηκαν. Άρα λοιπόν, το όσχιο είναι άδειο. Δεν έχω πιάσει βοβονικό πόρο. Άλλωστε και στο παιδάκι του ενός μήνα, το έσω και το έξω βοβονικό στόμιο πρακτικά είναι το ίδιο, έτσι. Στο ενός μήνα το παιδάκι. Λοιπόν, το όσχιο είναι άδειο. Από ποια ηλικία και πέρα ανησυχούμε? Το όσχιο. Ούτε μαγνητική έχει γίνει, ούτε κλινική εξέταση. Τρεις μήνες. Κάποιοι λέγανε έξι, τώρα είναι στους τρεις μήνες. Και επειδή η δεύτερη φάση της καθόδου των όρχεων είναι androgen dependent, και με την πτώση της τεστοστερόνης που θα σας δείξει ο κύριος Δημητριάδης, δεν έχει κανένα ρόλο να περιμένουμε μετά τον τρίτο μήνα. Και η πτώση και η κάθοδος στο όρχιον, στα σλάτια του κυρίου Μαμουλάκη που είναι στο ακροατήριο, μας λένε ότι είναι κάτι που κοστίζει πολύ. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, πρέπει να έχουμε κάποιο πλεονέκτημα που κατεβαίνουν οι όρχες. Και το πλεονέκτημα, μην κουραστούμε τώρα, είναι η καλύτερη σπερματογένεση σε ορισμένα είδη. Και οι υποθέσεις είναι ότι γίνεται η κάθοδος των όρχιων για να έχουμε χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή η θεωρία τη γαλοπούλα, που η γαλοπούλα έχει τους όρχες μέσα σε ενδοκυλιακά σε περιβάλλον διαφορετικό και έχει καλύτερο αριθμό σπερματοζωαρίων και από μένα και από εσάς, η γαλοπούλα, να μην έχουμε μεταλλάξεις. Τα είδη με τους όρχες που είναι έξω θεωρούν ότι έχουν καλύτερη σεξουαλική συμπεριφορά. Η επιβιβημίδα, λέει ο Μάικλ Μπέντφορντ από το Κορνέλ, είναι το κύριο ερώτημα, το κύριος μηχανισμός που πρέπει να κατεβεί ο όρχης. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι κάτι ωραίο. Έχουμε ένα πίθηκο, ένα κουνέλι, ένα ινδικό χειρίδιο, έναν άνθρωπο και ένα ποντίκι. Αν κόψω το κατώτερο τμήμα από το όσχιο, κάνω μια τομούλα, μισό εκατοστού, σε όλα αυτά τα είδη δεν θα βρω όρχη. Θα βρω ουρά επιδιδυμίδας. Άρα εκεί τεκμηριώνει ο Μάικλ Μπέντφορντ τη θεωρία ότι δεν κατεβαίνει το σύστημα για να είναι όρχη σε χαμηλή θερμοκρασία κυρίως, είναι για να είναι η ουρά της επιδιδυμίδας σε χαμηλή θερμοκρασία. Προχωρήστε. Αυτό το αναπτύξετε ήδη. Ναι, προχωρήστε. Και έως πότε πρέπει να έχουν κατεβεί οι όρχες στο όσιο, κύριε Δημητριάδη? Επομένως, γνωρίζουμε τώρα πλέον σύμφωνα με τα πιο εμφανή δεδομένα ότι κατά τη γέννησή τους ήδη το 3-8% των αγοριών δεν θα έχουν, δεν θα έχουν τους όρχες μέσα στο όσιο. Η διάγνωση ωστόσο της κρυψορχίας δεν πρέπει να τίθεται πριν από τους 6 μήνες ζωής. Και αυτό θα το τεκμηριώσουμε. Όπως είπαμε λίγο σαν εισαγωγή πιο πριν, κατά την προγενετική φάση έχουμε ένα μεγάλο πικ τεστοστερόνης βασιζόμενο στην χωριακή γονιδοτροπίνη, η οποία θα αναπτύξει το βρέφος, αλλά κατά τη γέννησή του έχουμε ένα δεύτερο πικ. Το πρώτο πικ, αν προσέξετε, πλησιάζει σχεδόν σε τα επίπεδα του ενήλικα. Το δεύτερο είναι λιγότερο, είναι μικρότερο και είναι αυτό το πικ το οποίο θα αναπτύξει την πρώιμη σπερματογένεση. Είναι αυτό το οποίο θα κάνει τα οχρά σπερματογόνια, θα τα κάνει σε σκουρόχρωμα σπερματογόνια, τα οποία στη συνέχεια, όταν θα μπει το παιδί πρωτογενή σπερματοκύτταρα, τα οποία όταν θα μπει το παιδί στην εφηβεία θα αναπτυχθούν σε πλήρη σπερματοζωάρια. Κατόπιν η τεστοστερόνη του πέφτει, περίπου στον 3ο με 6ο μήνα πέφτει η τεστοστερόνη και αρχίζει να ανεβαίνει πλέον στην εφηβική ηλικία. Άρα εδώ πέρα τι μήνυμα παίρνουμε? Ότι εφόσον η δεύτερη φάση του όρχη, αυτή που κατεβάζει τον όρχη μέσα στο όσχιο, είναι ανδρογόνο εξαρτώμενη, με μηδενικά επίπεδα τεστοστερόνης δεν περιμένουμε πλέον πέραν τον 6ο μήνα να δούμε κάποιο θαύμα. Εκεί είναι που θα θέσουμε τη διάγνωση της κρυψορχίας και εδώ είναι που θα χρειαστεί να επέμβουμε οπωσδήποτε στο παιδί. Συγγνώμη, στο προηγούμενο διαφάνεια επίσης υπάρχει και μια άλλη σημαντική παρατήρηση. Ότι έχουμε μια περίοδο μεταξύ 10 με 12, 11, 12, 13 ετών που γίνεται η άνοδος της τεστοστερόνης. Και αν εκεί πέρα δεν παρεύουμε σε τέτοιο, εκεί πέρα είναι και έχει σχέση και με τη διάπλαση του πέους, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν χάσουμε αυτή την περίοδο στα 17 και να το βρούμε, δεν μεγαλώνει το πέος πια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια κρίσιμη καμπή στα 10, έτσι, 10, 11, 12.
απόλυτο δίκαιο και όχι μόνο για την ανάπτυξη του ΠΕΟΥΣ, αλλά και για την ανάπτυξη των κυττάρων Σέρτολη, τα οποία είναι αυτά που θα υποβαστάσουν την σπερματογένεση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα κύτταρα Σέρτολη αυξάνονται όταν έχουμε αυξημένη τεστοστερόνη, στη συνέχεια μένουν σταθερά ή κατά κάποιους άλλους αυξάνονται σταδιακά, αλλά όταν μπούμε στην εφηβική ηλικία έχουμε ένα άλμα των κυττάρων Σέρτολη μαζί με την αύξηση της τεστοστερόνης, η οποία θα μας δώσει τελικά και τη σπερματογένεση. Γιατί... Ένα σχόλιο εδώ, να πούμε λίγο, αξίζει σε βαθιά νερά. Έχουμε ένα ποντίκι εδώ και τρέχει. Και τα κύτταρα Σέρτολη έχουν υποδοχές ανδρογόνων. Τα σπερματογόνια σπερματοκύτταρα σπερματίδες δεν έχουν υποδοχές ανδρογόνων. Είναι μπλοκαρισμένοι γενετικά μηχανικά. Θα βγάλει σπερματοζωάρια γιατί τα ανδρογόνα δεν δρούν πάνω στα κύτταρα της σπερματογένεσης. Η δράση των ανδρογόνων είναι πάνω στα κύτταρα Σέρτολη. Εκεί δρούν τα ανδρογόνα. Συνεχίστε. Άρα, η ορχιοπηξία πριν την ηλικία των 13 ετών προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από κακοήθειες. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να λάβουμε. Επίσης, ο όρχης αρχίζει να χάνει την ικανότητά του για ανάκαμψη όταν παραμείνει περισσότερο από ένα χρόνο έξω από το όσιο. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε. Θεραπεία πρέπει να ξεκινάει από τον έκτο μήνα ηλικίας του νεογνού, όχι πέραν του πρώτου έτους, αν είναι δυνατόν, ή αμέσως μετά τη διάγνωση όταν περάσει η ηλικία αυτή. Στο ακροατήριο, κάποιος έχει την εμπειρία ονεστής... Α, κύριε συνάδελφε, ναι. Όταν γίνουν αυτοί οι χειρισμοί μετά τους 3-6 μήνες, έχει ήδη αυξηθεί η πιθανότητα για μετέπειτα ανάπτυξη καρκίνου στον όρχη αυτό? Η πιθανότητα για ανάπτυξη καρκίνου σε ένα κρυψορχικό όρχη, ναι, οποίος... παραμένει όπως είναι από την γέννησή του. Είτε τον κατεβάσεις θεωρείται σήμερα, είτε δεν τον κατεβάσεις, η πιθανότητα που έχει να κάνει malignant alteration, να αλλάξει, να γίνει κακοήθης, είναι γενετικά προδιαγραμμένη από τη γέννησή του. Απλώς το να κατεβεί κάτω σου επιτρέπει να κάνεις καλύτερη ψηλάφιση. Αλλά για τον καρκίνο του όρχη να μείνουμε λίγο, υπάρχει ένα σύνδρομο. Ποιο είναι το σύνδρομο, το ξέρει κανένας? Ένα σύνδρομο το οποίο συνδέεται με υπογονιμότητα και μπορεί να έχει αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξει αυτό το παιδί καρκίνος, καρκίνο του όρχη. Ένα σύνδρομο το οποίο συνδέεται και με μια άλλη συγγενή ανομαλία. Μπορεί να την έχεις, μπορεί όχι. Θα μας το πείτε, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ λίγο. Μιλάτε για ορχική δυσγένεση, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Είναι η θεωρία του Σκάκεμπεκ περί για ορχική δυσγένεση, όπου βεβαίως μπορεί να υπάρχει υποσπαδίας, μπορεί να υπάρχει η υπογονιμότητα. Και είναι πολύ ωραία η παρατήρηση του καθηγητού της Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ γρήγορα. Τι λέει η θεωρία του Σκάκεμπεκ? Δεν κατεβαίνει όρχης, γιατί φταίνε είτε τα Σέρτολη κύτταρα, είτε τα Λέιντικ κύτταρα. Αν δεν κατεβαίνει γιατί δεν φταίνε τα Λέιντικ κύτταρα, έχει συμπληρώσει την πρώτη φάση καθόδου των όρχεων που δεν εξαρτάται από τα ανδρογόνα. Υπάρχει arrest στη δεύτερη φάση και αφού δεν έχουν αναπτυχθεί τα ανδρογόνα, τα urethral plates, οι ουρυθρικές πτυχές, δεν κλείνουν σε κάποιους καλά. Άρα σε αυτή τη μορφή είναι τη δυσγενεσία, έχουμε υποσπαδία. Η άλλη μορφή που φταίνε τα κύτταρα Σερτόλη, μισοκατεβαίνει ο όρχης, κατεβαίνει πιο κάτω, μέχρι σχεδόν το έξω βουβονικό στόμιο. Δεν έχουμε υποσπαδία, αλλά η βλάβη των κυττάρων Σερτόλη μας κάνει πολύ μεγαλύτερη βλάβη στη σπερματογένεση. Και έχουμε πρόβλημα αζωοσπερμίας. Κάθε ασθενή με αζωοσπερμία πρέπει να τον ελέγχουμε για malignancy, για να μην καταλήξουμε στην αίθουσα ενός δικαστηρίου. Η δεύτερη φάση της καθόδου των όρχεων δεν εξαρτάται από την τεστοστερόνη, εξαρτάται επιγραμματικά από μια ουσία που λέγεται insulin-like 3, η οποία παράγεται από τα κύτταρα Leydig. Και άνδρες που έχουν μεταλλάξει στον υποδοχέα του insulin-like 3, η πρώτη φάση της καθόδου των όρχεων, συγγνώμη, έχουν arrest στην κάθοδο από την περιοχή του μεσόνεφρου μέχρι το βουβονικό κανάλι. Επομένως, η πρώτη φάση έχει σχέση με το insulin-like 3, η δεύτερη με τα ανδρογόνα. Τα Hox γονίδια παίζουν ένα ρόλο και αυτά στην κάθοδο του όρχεως και η δεύτερη φάση του καθόδου των όρχεων εξαρτάται από τα ανδρογόνα. Να θυμάστε, 16χρονο, 15χρονο κοριτσάκι που χειρουργείται για αμφωτερόπλευρη βουβονοκύλη. Πριν χειρουργήσετε το κοριτσάκι το 15χρονο, 14χρονο, 16χρονο για αμφωτερόπλευρη βουβονοκύλη, έναν καριότυπο.
μπορεί να είναι και έχει τύχει σύνδρομο φυλοποιητικών όρχεων, δηλαδή να ψάξετε για σάκο σκύλης και να βρείτε δύο όρχες. Κύριε Δημητριάδη, ποια θεραπεία ακολουθούμε όταν δεν έχουν κατέβει οι όρχες στο όσχιο? Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ακολουθούμε την ορχιοπηξία, χειρουργική θεραπεία. Οι ορμονικοί χειρισμοί, όποιοι και αυτοί, όπως και αν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, έχουν δείξει ότι δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Έχουμε αρκετές επιπλοκές, αλλά κυρίως έχουμε και πολλές υποτροπές. Επομένως, δεν υπάρχει θέση πλέον για την έκκληση αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, να το... Έχει τελειώσει αυτό. Ποια είναι η απαραίτητη μεταγχειρητική παρακολούθηση, είναι η αμέσως επόμενη σκέψη που θα κάνουμε. Σαφώς σκεφτόμαστε στις άμεσες μεταχειρητικές ημέρες, τις επιπλοκές, κάποια ατροφία, εδώ πέρα βεβαίως αυτό δεν ανήκει στα άμεσα, εκ παραδρομής έχει πέσει εδώ πέρα, φλεγμονή, αιμορραγία και υποτροπή. Στην υποτροπή θα δώσουμε ένα χρόνο στον ασθενή, συνήθως οι εργασίες λένε μετά από 6 μήνες. Αλλά αυτό που μας καίει κυρίως είναι η γονιμότητα και είναι και η κακοήθεια, όπως είπαμε. Η γονιμότητα θα πρέπει να ξέρουμε ότι εάν χειρουργήσουμε έναν άνδρα έχουμε 20% πιθανότητες να είναι αζώος σπερμικός, 26% σε παιδιά 4 με 14 χρονών, ενώ 76% σε παιδιά 1 έως 4... Μιλάτε για αμφωτερόπλευρη κρυψαρχία, κύριε Δημητρή. Αμφωτερόπλευρη, ναι. Αντίθετα, στον έλεγχο της κακοήθειας, ο κίνδυνος είπαμε ότι δεν αλλάζει, είναι από 3,5 μέχρι 17,5 φορές, χοντρικά λέμε 10 φορές περισσότερο. 5 φορές περισσότερο είναι για τον ενδοκυλιακό όρχη από ό,τι για τον βουβονικό όρχη. Επέμβαση σε βιοψία σε παιδιά δεν συνιστάται όταν είναι μονοπλευρή η κρυψορχία, έτσι ώστε να προχωρήσουμε για κατάψυξη κτλ. Ένα αμήλικτο ερώτημα. Το φέρνουν το παιδάκι, είναι 3 ετών, με μαγνητική στην αριστερή πλευρά δεν υπάρχει όρχες. Δεν υπάρχει όρχες αριστερά. Μαγνητική τομογραφία, δεν υπάρχει όρχες αριστερά. Μιλάνε για ενδομήτρια συστροφή, τα λοιπά, το αφήνουμε. Και δεξιά μιλάνε για έναν όρχη στο έσω βουβονικό στόμιο, 3 ετών το παιδάκι, που δεν κατεβαίνει. Ερώτηση. Αμήλικτο ερώτημα, το έχουμε αντιμετωπίσει. Οι γνώμες μεταξύ συναδέλφων ενδοκρινολόγων, ουρολόγων, εξέφρασαν και δύο γυναικολόγοι για αυτό το περιστατικό την άποψή τους. Τι κάνετε, δεν κατεβαίνει, θα τον αφαιρέσετε, ναι ή όχι και γιατί? Ποιος θέλει να πει τη γνώμη του? Ποια είναι η άποψή σας? Θέλει σκέψη. Εγώ είμαι όμως πελάτης στο ιατρείο σας. Τι θα γίνει, θα μου πείτε? Να το βγάλω, να μην το βγάλω? Θα με διώξετε? Έφυγα. Να τον στείλω στα Γιάννα, στον κύριο Σαββικίτη. Κανένας που μπορεί να πει απόβαση, ρε παιδιά, σε αυτή την πόλη? Εγώ θα τον κρατούσα. Γιατί ο όρχης έχει και άλλες... Τον υιοθετούσατε, εννοείται. Όχι, αλλά θα κρατούσα τον όρχη. Συμφωνείτε? Όχι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τον βγάλουμε. Πίσω. Ωραία, πήραμε τις δύο απόψεις. Θέλαμε άλλος. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί? Εσείς, δεν σας δίνω. Κύριε καθηγήτα, από τη μαγνητική Λείς. Υπήρξε κάποια αναφορά για την κατάσταση του όρχιου στην οποία βρίσκεται? Είναι μικρότερο σε μέγεθος. Είναι μικρότερο σε μέγεθος στο έσω βουβονικό στόμιο. Η ποινότητα του παρεγχήματος. Μαγνητική, είναι ένα ομοιογενές παρέγχημα. Ναι. Ταπεινή με άποψη, θα προσπαθούσα να το κατεβάσω, να το κρατήσω. Δεν κατεβαίνει, κύριε συνάδελφε. Με λίγο σπρώξιμο φοβάστε μήπως σπάσετε το μίσχο, λίγο μπαίνει στο βουβονικό κανάλι, δεν κατεβαίνει όρχες. Ναι. Το μικρόφωνο λίγο. Ακριβώς. Παραμπαίνει όρχες γιατί παράγεται στο στερόνι. Αυτό το παιδάκι παράγεται στο στερόνι. Γιατί να του βγάλουμε τον όρχη? Και έχει γίνεται στην Ελλάδα, κύριε συνάδελφοι, να γίνεται οι πρεσβευτές. Γιατί να βγει ένας όρχης ο οποίος είναι και σχεδόν ατροφικός σε αυτή την περίπτωση? Παράγεται στο στερόνι, έχουμε στο μυαλό μας το malignancy, το ελέγχουμε με markers, το ελέγχουμε με μαγνητικές, το ελέγχουμε με υπερικογραφήματα. Δεν αφαιρούμε έτσι τον όρχη. Ναι, κύριε συνάδελφε. Βιοψία διαχειριστικά. Ναι. Στην ηλικία των 3 ετών θα βρω ένα σταμάτημα στη σπερματογένεση στο πρωτογενές σπερματοκύτταρο. Αν ήταν μεγαλύτερο, ναι. Προχωρούμε, κύριε Δημητρία. Ναι. Σε περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου πριν την εμφηβεία του, κύριε Παπαχαρίτου,
πώς θα ενεργούσατε για την προστασία. Α, ο κύριος Δημητριάδης. Όχι, θα μας πει το ακροατήριο. Έρχεται λοιπόν ένα παιδάκι το οποίο έχει non-Hodgkin's λυμφώμα. Ή και μεγαλύτερος. Και ένας 20άρης. Και πρόκειται να πάρει τα αναγκαία χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Πάτε και μετά, αργότερα, γιατί και αργότερα. Συγνώ. Και σκοπεύει, του αρέσουν οι γυναίκες και σκοπεύει να παντρευτεί μετά τα 45. Τι θα κάνετε για να διατηρήσετε την αναπαραγωγική του ηλικία? Κύριε Μαμουλάκη, δεν σας έχουμε ακούσει καθόλου. Είστε πρεσβευτής και εσείς των Ιωαννίνων και πρέπει να εκτεθείτε. Ακαδημαϊκή ζωή σημαίνει έκθεση. Πρέπει να μιλήσετε. Ναι. Θα καταψύξουμε σπέρμα. Καταψύξουμε σπέρμα. Πριν, μάλιστα. Πριν την έναρξη της εφηβείας του. Πριν αρχίσει θεραπεία. Εδώ λέει ο κύριο Χατζηχρήστου, είπε και 20χρονο, γι' αυτό κύριε. Λοιπόν, άμα είναι πριν την έναρξη εφηβείας, τι θα κάνετε? Αφού είπαμε πριν από λίγο, θα πάρουμε κομμάτι από τον Όρκη. Συμφωνείτε? Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά. Μιλάει ο κύριος Παπαχαρίτου. Είναι πάρα πολύ συχνός ο καρκίνος του όρχης. Στην Μεγάλη Βρετανία η κρυοσυντήρηση σπέρματος μάλλον ενθαρρύνεται πάρα πολύ ώστε τα αγόρια να μπορέσουν να αποκτήσουν κάποια στιγμή παιδί. Βλέπετε κάτω δεξιά σε πηχαίους τίτλους σε αγγλική εφημερίδα ότι ο γιος μου, ο μικρός μου γιος, κατάφερε να κλείσει 13 μηνών κατά ψήξανε ορχικό ιστό. Το 55% των ασθενών δηλώνουν πως εξαιτίας του στρες όμως, λόγω της ασθένειας του καρκίνου, δεν ήταν σε θέση να αποφασίσουν για τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης. Και νομίζω ότι αυτό πιθανότητα να το συναντήσει στην κλινική σας πράξη. Πολύ σωστά είπατε ότι θα καταψύξουμε. Αλλά όταν βλέπετε μία μητέρα που έχει ένα μικρό παιδάκι που έχει καρκίνο, συνήθως δεν θα έχει την ηρεμία, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα ακούσει την προτροπή σας. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να της εξηγήσετε αρκετά αναλυτικά τι σημαίνει η κρυοσυντήρηση σπέρματος και τι δυνατότητες δίνει στο παιδί της. Πάντως, αν και το 90% των ογκολόγων υποστηρίζει την αξία της κρυοσυντήρησης, το 50% σε μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, είτε δεν την είχαν προτείνει, είτε το συζητήσανε με ελάχιστους ασθενείς. Και φανταστείτε ότι οι ογκολόγοι ίσως ήταν και αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Σχεδόν όλες οι παιδογκολογικές κλινικές ενθαρρύνουν την κρυοσυντήρηση, μελέτη του 2004, και σε αγόρια που δεν μπορούν λόγω του νεαρού της ηλικίας να παράγουν σπερματοζωάρια, η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού. Και δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε, αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για το xenotransplantation, αποτελεί μια αισιόδοξη επιλογή. Είναι ακόμα σε πειραματικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές υποσχέσεις για το κατά πόσο κρατώντας κομμάτι του αρχικού ιστού θα μπορέσουμε να οριμάσουμε σπερματοζωάρια. Αυτή τη στιγμή γίνεται πειραματικά σε ποντίκια και καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρεις ποτέ μετά από 20 χρόνια τι θα γίνεται και ένα πάρα πολύ βασικό είναι, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα τα κρούσματα που ήδη αναφέρθηκαν, να ενημερώνετε και να παίρνετε μία υπογραφή ότι ενημερώθηκε η μαμά. Και ότι ήταν επιλογή τους το να μην καταψύξουν σε περίπτωση που το αρνηθούν. Βέβαια, εδώ να το πούμε, και όταν είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος του Ανδρολογικού Τμήματος της Ουρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, ο κύριος Κακλαμάνης είναι συμπαθέστατος, δεν έχουμε τίποτα με τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά ο κύριος Κακλαμάνης με τις συμβουλές ανοιχτές συζητήσεις γυναικολόγων συναδέλφων έχει περάσει τον νόμο ότι καταψύχεται σπέρμα σε τράπεζα σπέρματος στην Ελλάδα 5 συν 5 χρόνια. Πάρτε τώρα από το παιδάκι στο 5 ετών και πέστε 15 ετών. Η τράπεζά μου, κυρία Μαρία, χάνει την άδεια ασκήσεώς της, την άδεια λειτουργίας της. Πρέπει στα 15 να πετάξω στα σκουπίδια. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Δεν ρωτήθηκε ποτέ η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία από τον Υπουργό Υγείας τότε κύριο Κακλαμάνη, ούτε η Ανδρολογική Εταιρεία. Και όταν στείλαμε εμείς εγγράφο στα γράμματά μας, θεώρησε ο κύριος Κακλαμάνης ότι οι γυναικολόγοι σύμβουλοι του επαρκούσαν. Προχωρούμε. Βέβαια, να πω λίγο ότι επειδή οι τράπεζες σπέρματος είναι ιδιωτικές στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δημόσιες τράπεζες σπέρματος, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα καθαρά του πελάτη με την τράπεζα σπέρματος το κατά πόσο θα κρατεί το σπέρμα. Ναι, στην Ιαπωνία απαγορεύτηκαν οι εισαγωγές πλαστικών μπιμπερό από την Κίνα. Και ένα πλαστικό μπιμπερό από την Κίνα κάνει 1,5 με 2 ευρώ, αν το κάνω τα γεν ευρώ, ενώ το γυάλινο ιαπωνικό μπιμπερό πάει στα 8 με 10 ευρώ. Γιατί, κύριε Δημητριάδη? Μιλάμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, είναι η πιο κοινή μετάφραση του endocrine disruptors.
Είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες ουσιαστικά. Τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστο, μιλάμε για μπιμπερό. Που... γυναίκα μου, συγγνώμη, να ακούσει, γιατί δεν μπορώ να πείσω. Που μπορούν να επηρεάσουν έτσι τα αναπαραγωγικά όργανα. Μιλάμε για εντομοκτόνα με αντιαδρογονικές ιδιότητες, μυκητοκτόνα, φθαλέτσι, είναι τόσα πολλά. Και η ομάδα του καθηγητή του κ. Σενοσοφικήτη, μέσα στην οποία Νίκο και εγώ έχουμε κάνει πειράματα πάνω σε αυτά τα πράγματα, έχουμε υλικό να δημοσιεύσουμε. Είναι όμως τόσα πολλά που δεν μπορούμε πρακτικά να ξέρουμε ποια είναι όλα αυτά που τελικά επηρεάζουν τη γονιμότητά μας. Είμαστε ανίσχυροι μπροστά τους. Κάθε μέρα βγαίνει και ένα ακόμα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η δράση τους είναι συγκεντρωτική. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο, λίγο μεθαύριο, τελικά θα μου την κάνει τη ζημιά στο παιδί. Είναι μεταβιβαστική. Η ζημιά που θα πάθω εγώ θα τη μεταβιβάσω στο παιδί μου. Και επίσης είναι συνδυαστική, συνεργική η δράση τους. Δηλαδή, εάν πάρω την α ουσία 5 μιλιγκράμμ δεν θα πάθω τίποτα. Αν πάρω τη β ουσία 10 μιλιγκράμμ δεν θα πάθω τίποτα. Αν πάρω 5 από την α και 10 από τη β, σύνολο 15, τότε θα πάθω μεγάλη καταστροφή. Δρούν συνεργικά. Είναι επομένως τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε, τόσο μεγάλος ο έλεγχος που γίνεται από τις πολυεθνικές που ουσιαστικά είναι δύσκολο το παιχνίδι εδώ. Κύριε Δημητριάδη, κάνετε ένα μοιραίο λάθος. Άμα το ξανακάνετε, είναι πραγματικά μοιραίο. Είπατε και στην ομάδα του κυρίου Σοφική, στην οποία ανήκω και εγώ. Ανήκα. Ανήκα, είπε. Ναι, ανήκα. Ανήκω, είπε. Προσέξτε. Μπορεί, προσέξτε. Αναλαμβάνουν ευθύνη, μπορεί να είπα και ανήκω. Είναι προσέξτε, ακόμα... γιατί. Εδώ μεταγράφει και ο Μουρίνιο. Δεν θα μεταγραφεί ο κύριο Δημητριάδη. Προχωρούμε, κύριε Δημητριάδη. Προχωρούμε. Θα πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν κυρίως τον έφηβο, όχι τόσο το παιδί, παιδί και έφηβο μαζί. Ναι, και η συστροφή του όρχη τελικά θα επηρεάσει τη γονιμότητα. Και να προχωρήσω εγώ σε μια απλή ερώτηση. Το παιδί εμφανίζεται με την εικόνα συστροφής και μπαίνει στο χειρουργείο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, κύριε Δημητριάδη, φαρμακευτικά ή χειρουργικά, εφόσον δούμε ότι ο όρχης είναι βιώσιμος και θα το κρατήσουμε. Ή φαρμακευτικά ή χειρουργικά κάτι που να βοηθήσει. Βεβαίως. Καταρχήν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Ακόμα δεν έχει αποκτήσει τον ευρύ γνώση αυτό το αντικείμενο. Απλά θα ήθελα να θέσω εγώ μια ερώτηση στο ακροατήριο. Πώς πιστεύουν ότι η συστροφή ενός από τους δύο όρχες μπορεί να βλάψει τη συνολική σπερματογενετική ικανότητα του παιδιού, μπορεί να βλάψει συνολική γονιμότητα, δηλαδή ουσιαστικά και τον άλλον. Να δούμε χέρια. Πώς πιστεύουν ότι και τον άλλο συστροφή του ενός, όταν χαθεί ο ένας όρχης, θα βλάψει και τον άλλον. Να βλέπουμε χέρια. Αρκετοί είναι. Μάλιστα. Αυτοί που θέλουν να το κοιτάξουν, Τέρι Τάρνερ, Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια, το μεγάλο όνομα. Και με πιο σκοτεινό. Χθες το βράδυ, κύριε Δημητριάδη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στριφογύριζα στο κρεβάτι του ωραίου δωματίου που μου ετοίμασε ο κύριος Χατζηχρήστου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με ποιο μηχανισμό η συστροφή του αριστερού όρχεως θα χαλάσει τη δεξιά σπερματογένεση. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βοηθήστε με. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά σενάρια. Πραγματικά αυτό συμβαίνει σε αρκετά όργανα. Να θυμίσουμε καταρχήν ένα δικό μας όργανο, τον νεφρό. Όταν έχουμε οξία βλάβη του ενός νεφρού, μπορεί να έχουμε απευθείας και ανουρία. Δηλαδή, σταμάτημα της λειτουργίας και του άλλου νεφρού. Το συναντούν και οι οφθαλμίατροι. Όταν έχουν αύξηση της ενδοφθαλμικής πίεσης στο ένα μάτι, τυφλώνεται αυτόματα και το άλλο μάτι. Θεραπεύουν το κακό μάτι, αρχίζει να βλέπει και το άλλο μάτι. Είναι μυστήρια τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί πλήρως, έχουν γίνει κάποιες. Εδώ υποψίες. Κάνουμε ιατρική, κύριε Δημητριάδη. Δεν με εκφράζει λέξη ακριβώς. Μυστήρια. Σας χάλασε η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό... Θέλω παθογενετικό μηχανισμό. Ο κύριος Χατζηχρήστου δεν ξέρω τι σας δίνει. Χαλάσατε που φύγατε. Γι' αυτό ακριβώς και στην Ιαπωνία, στην ομάδα που ανήκα, κάναμε αρκετά πειράματα. Κάναμε αρκετά πειράματα, πραγματικά. Ένα paper βγήκε δίνοντας... Δεν είπατε το μηχανισμό, γιατί... Εκεί θα καταλήξω. Δίνοντας ενταραβόνη. Τι είναι ενταραβόνη? Ουσιαστικά η ενταραβόνη μαζεύει τις ελεύθερες ρίζες. Υποψιαστήκαμε στην Ιαπωνία ότι η ζημιά πρέπει να γίνεται κυρίως από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που συγκεντρώνονται στον προβληματικό όρχη και με κάποιο τρόπο επιδρούν και στον άλλον όρχη. Το αυτό, πώς πάνε οι ελεύθερες ρίζες στον άλλον όρχη, είναι ανοιχτό θέμα προς συζήτηση. Η ενταραβόνη λοιπόν μάζεψε όλες τις ελεύθερες ρίζες, βελτίωσε την εικόνα.
Δοκιμάσαμε να δώσουμε σιβελεστάτ. Το σιβελεστάτ τι είναι? Είναι ένας αναστολέας των ουδετερόφυλων. Δηλαδή, τα ουδετερόφυλα τι είναι? Είναι αυτά που παράγουν τα ROS, ελεύθερες ρίζες. Άρα, μπήκαμε λοιπόν στη σκέψη ότι μάλλον τα ουδετερόφυλα φταίνε για τις ελεύθερες ρίζες. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, κύριε Δημητριάδη, προσπαθείτε να βοηθήσετε τα παιδιά με συστροφή με το να αναστείλετε, με το να χτυπήσετε τα κακά βέλη με πυράβλους Patriot, με το πρώτο φάρμακο, και με το δεύτερο φάρμακο να μην φύγουν καν οι πύραυλοι μισάιλ. Πείσουμε τη βάση. Τη βάση. Τη βάση των πυράβλων ακριβώς, και είναι μια εύκολη πρακτική τη στιγμή που το παιδί, ο έφηβος έρχεται με συστροφή ή όχι, ότι κατά την ώρα που ετοιμάζει το χειρουργείο μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ένεση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε, δεν έχουμε καταρχήν την άδεια να την κάνουμε μέχρι τώρα, δεν έχει πάρει ένδειξη το φάρμακο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο απλό, αυτό που κάνουν οι καρδιολόγοι, οι καρδιοχειρουργοί, συγγνώμη. Μπορούμε να κάνουμε με τη σχημική προστασία. Δηλαδή, τη στιγμή που αποστρέφουμε. Προσέξτε το, κύριε συνάδελφοι, αυτή είναι η μοναδική σήμερα στη βιβλιογραφία, ο μοναδικός χειρουργικός χειρισμός που ίσως βοηθήσει στη συστροφή. Έτσι. Είναι ανέξοδο, είναι ανέξοδο και δεν κοστίζει, δεν στοιχίζει σε χρόνο τίποτα στο χειρουργικό τραπέζι τη στιγμή που θα στρίψουμε τον όχι στην κανονική του φορά, να περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος ακόμα συζητείται. Εμείς το πείραμα μας κάναμε 30 δευτερόλεπτα reperfusion, 30 δευτερόλεπτα επανεμάτωση, συγγνώμη. Το ξαναστρίψαμε τον όχι ή τον κλείσαμε με μια αγκιολαβίδα για 30 δευτερόλεπτα και αυτό ήταν ο πρώτος κύκλος. Κάναμε τρεις τέτοιους κύκλους και είδαμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά στον όχι, έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι καρδιοχειρουργοί, όχι μόνο στον ίδιο νόρχη, αλλά και στον ετερόπλευρο. Εκεί τώρα λίγο σπάμε το κεφάλι μας να δούμε πώς γίνεται αυτή η ζημιά. Επομένως, η μονόπλευρη ισχυμία στον όρχη προκαλεί αμφωτερόπλευρη οχική βλάβη. Αλλά δηλαδή, η μονόπλευρη ισχυμία στον αριστερό όρχη θα αλλάξει τη ροή αίματος στο δεξιό όρχη, άμα κάνει κάποιος μέτρηση με τον ντόπλερ? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο υπάρχουν μελέτες που λένε το ένα, υπάρχουν μελέτες που λένε το άλλο. Υπάρχουν μελέτες επομένως που λένε ότι αυξάνει την ροή στον όρχη, στον ετερόπλευρο όρχη. Υπάρχουν όμως και μελέτες που βάζουν έναν μηχανισμό του συμπαθητικού, το οποίο κάνει μια σύσπαση των αγγείων και επομένως δείχνουν ότι μειώνει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καταφέρει να βγω σε... Σε πειραματόζωα, σε αρχικά επίπεδα, μετά την πειραματική συστροφή αριστερά, αυξάνει η ροή αίματος στο δεξίο όρχη, αλλά μετά ελαττώνεται προφανώς γιατί αναπτύσσεται βλάβη. Ενώ αρχικά είναι αντιρροπιστική η αύξηση της ροής αίματος. Τελικά όλοι φάγαμε μια κλωτσιά στο ποδόσφαιρο, και το μεγάλο ερώτημα που είχαμε, παρόλο που διπλωθήκαμε από τους πόνους, μας απασχολούσε, θα μας κάνει κακό στη σύνθεση της τεστοστερόνης και στις σπερματογένες η κλωτσιά στον όρχη? Το ακροατήριο φέρνει η μαμά το παιδάκι και λέει, το παλιόπαιδο έπαιζε ποδόσφαιρο και έφαγε μια κλωτσιά, διπλώθηκε στα δύο. Τι κάνουμε καταρχήν σε αυτό το παιδάκι? Είναι 14 ετών και είναι παραθηναϊκός. Του αλλάζουμε ομάδα. Ο κύριος που είναι Ολυμπιακός λέει, το αφήνουμε όπως είναι και τη λέμε, μην ανησυχείς. Ο Θεός φρόντισε. Λοιπόν, έχει αιμάτωμα, λίγα στοιχεία. Τι κάνουμε? Λοιπόν, έχει ροή αίματος, έχει ροή αίματος, υποφέρει στον πόνο όμως. Έχει ένα πρίξιμο, ένα swelling, έχει ένα μεγάλο πρίξιμο πάνω στον όρχη και με μια ταχεία μέτρηση ορμονών σε 3-4 ώρες δεν έχουν αλλάξει καθόλου οι ορμόνες. Εφόσον δεν βλέπουμε ότι υπάρχει, πιστεύω, κάποια βλάβη στον όρχη εκείνη τη στιγμή. Μα έχουμε πρίξιμο μεγάλο απ' έξω. Έχει είδημα δηλαδή, μετατραυματικό είδημα. Τίποτα το να περάσει το είδημα του, δηλαδή δεν κανένα αφηγηματικό, τι κάνετε? Κάτι άλλο παυσίπονο για τον πόνο, τι κάνετε? Κάποιο αντιφλεγμονώδης πιθανώς και επιθέματα, κρύα επιθέματα μέχρι να... Λοιπόν, αιμάτωμα δεν έχει. Αιμάτωμα έχει? Δεν έχει αιμάτωμα, όχι. Αν δεν έχει αιμάτωμα, τότε ανάρτηση ίσως και... Λοιπόν, παρακαλώ, συμφωνείτε? Μάλλον ναι. Ποιος σας προβληματίζει δηλαδή? Βασικά ο υπέρηχος, θα ήθελα να έχω ένα υπέρηχο για να δω την σύσταση του όρθου. Κανονική σύσταση και έχετε ένα αυξημένο πάχος λίγο στα περιβλήματα που φαίνονται αν κάνατε και μαγνητική τομογραφία, γιατί η μαμά είναι σχολαστική. Οπότε θα το παρακολουθούσαμε και αντιφλεγμονώδη. Βιταμίνη Ε, βιταμίνη C δεν θα δώσει κανείς? Γιατί να δώσουμε, τι δηλαδή είναι, θα σκονάκια θα δίνουμε στα παιδιά? Ποιοι θα στήριζαν μια χορήγηση για κάποιες εβδομάδες, δύο εβδομάδες βιταμίνη Ε, βιταμίνη C?
Απελπιστικά 5 άτομα. Και πόσο. Και πόσο. Θα δίναμε λοιπόν, θέλουμε αντιοξειδωτικούς παράγοντες, θα δίναμε είτε τα σκευάσματα τα οποία, είναι, τα οποία έχουν πολλές βιταμίνες μαζί. Συνήθως χρησιμοποιούσαμε το σκεύασμα της Novartis που είχε ένα συνδυασμό και α και, και ε και κ. Έχει αυτό το σκεύασμα, είναι σε σακουλάκι και το δίνουμε για 2 εβδομάδες. Αλλά τελευταία δεν το βρίσκουμε και πολύ αυτό. Κύριε Δημητριάδη, επηρεάζει το τραύμα του όρχη τη γονιμότητα? Μπορεί να την επηρεάσει βέβαια. Καταρχήν να ξέρουμε ότι το 75% πρόκειται για από αμβλή όργανο, αθλητικές κακώσεις, οδικά ατυχήματα ή χειροδικεία. Πολύ σωστά είπε το ακροατήριο, κάποιος συνάδελφος είπε ότι πρέπει να ελέγξουμε την για ρήξη του όρχη. Παρόλα αυτά, παρόλο που έχουμε και εμφανή κάκωση, ήρθε ένας και με χτύπησε, θα πρέπει να εκτιμήσουμε κάποια συστροφή. Και βεβαίως ελέγχουμε και κάκωση ουρήθρας, αιμάτωμα και επιδημίτιδα. Παρόλο που έχουμε εμφανές το τραύμα του όρχη, έτσι. Η καθυστερημένη και σφαλμένη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει τελικά σε υπογονιμότητα. Μπορεί να δημιουργήσει καταρχήν, γιατί μπορεί να έχουμε ορχεκτομή σε δεύτερο χρόνο. Μπορεί να έχουμε φλεγμονή, ισχυμία ή έμφραγμα των ορχικών αγγείων, ατροφία του όρχη από μόνη σε συνέπεια όλων των παραπάνων ή σπερματικά αντισπερμαντιμπόδης. Μια στιγμή, κύριε Δημητριάδη, εγώ δεν καταλαβαίνω από ιατρική ούτε καταλαβαίνω ανδρολογία. Δεν έχω καμιά ιδέα από ανδρολογία. Έρχεται η μαμά στο ιατρείο, μου φέρνει το παιδάκι, μου λέει πονούσε, πέρασε ο πόνος, ξεπρίστηκε, πέρασε ο πόνος, είναι 17 χρονών. Μπορεί να βγάλει και σπέρμα. Θα μπορούσε να βγάλει σπέρμα αν δεν πονούσε. Και η μαμά ανησυχεί, είναι η τυπική αρτηριοσκληρωτική Ελληνίδα μαμά. Σε 2 χρόνια λοιπόν, σε 2 μήνες μας το ξαναφέρνει. Τι θα σκεφτείτε, θα πάρετε καινούριο σπερμοδιάγραμμα, θα κάνετε κάτι για να δείτε την ορχική λειτουργία? Γιατί το παιδάκι λέει, όταν πιάνω εκεί με το στενό παντελόνι ή όταν η συμμαθήτριά μου στο σχολείο βάζει το χέρι της ανάμεσα στο τζιν μου, πονάω κάτω-κάτω. Και η μαμά ανησυχεί. Βεβαίως, θα πρέπει να το ελέγξουμε. Θα πρέπει να το ελέγξουμε σε κάθε περίπτωση. Σπερμοδιάγραμμα, εφόσον μιλάμε τώρα για έφηβο, μπορούμε να κάνουμε. Δίνει σπερμοδιάγραμμα. Θα ελέγξουμε τα. Μην το παρακολουθούμε. Ορμονικά με FSH και με σπερμοδιάγραμμα, όπως λέει ο κ. Δημητριάδης. Εάν καταλήξουμε σε μια υψηλή FSH, τότε θα σκεφτούμε ότι. Σε μια αύξηση. Σε μια αύξηση, τότε θα οδηγηθούμε σε συμπεράσματα κακά για το παιδί. Ότι η ορχική του λειτουργία λίγο μπορεί να έχει επιβλαφεί. Και θα μετρήσουμε και τεστοστερόνη. Και τεστοστερόνη, οπωσδήποτε. Βέβαια, εδώ στο ακροατήριο βρίσκεται ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος κρατάει ένα τασάκι και πάει να μας το πετάξει στο κεφάλι και λέει ότι η τεστοστερόνη δεν είναι καλός δείκτης της λειτουργίας των κυττάρων του Λέιντικ, γιατί πόσο τις εκατό της περιφερικής τεστοστερόνης παράγεται από τα adrenal glands, από τα επινεφρίδια? Πόσο τις εκατό? Ποιος θέλει να εκτεθεί? Ο κύριος Μαμουλάκης να εκτεθεί, δεν έχει εκτεθεί καθόλου. Πόσο τις εκατό, κύριε Μαμουλάκη? Γύρω στο 10%. Ναι, 10 με 17%. Προχωρήστε. Απορία, ναι, κύριε συνάδελφε. Ναι, ανάλογα με την ηλικία, αλλά δεν αλλάζει το ποσοστό από το 8 μέχρι το 22. Της περιφερικής τεστοστερόνης που οφείλεται στα επινεφρίδια μετά τα 12 χρόνια. Σε μεγάλες ηλικίες, τουλάχιστον μελέτες του Λάμπρη παλιά κτλ., μιλάγανε για ποσοστό μέχρι 30-35%. Ναι, αναφέρομαι από τα 12 αναπαραγωγικά μέχρι ηλικία, τα 50. Ναι, λέω, σε σχέση με την ερώτηση γενικά. Ναι, από τα 12 μέχρι τα 50. Πάμε και εκτός από τα κύτταρα Λέιντιχ και βεβαίως την περιφερικά, πού αλλού μπορούμε να έχουμε παραγωγή τεστοστερόνης, γνωρίζει κάποιος? Είναι μια γνώση πάρα πολύ λεπτή, παράγεται από την κάψα του όρχη. Γι' αυτό και ορισμένοι, όταν κάνουν ορχεκτομή για κάποιους λόγους, μπορεί να αφήσουν μέσα την κάψα του όρχη προκειμένου να έχουν κάποια αρχική παραγωγή ανδρογόνων. Γιατί υπάρχουν κύτταρα Λέιντικ μέσα στην κάψα. Μέσα στην κάψα, ακριβώς. Εδώ έχω ένα πρόβλημα. Εντάξει. Κύριε Παπαχαρίτου, έχω τεράστιο πρόβλημα. Και είμαι και φτωχός άνθρωπος και δεν έχω να πληρώνω εσάς τους βιολόγους στα κέντρα εξωσωματικής. Δεν είμαστε πολύ ακριβοί. Παράγει ο ασθενής λοιπόν πρόκειται, έχει non-Hodgkin's lymphoma. Θα αρχίσει τη χημειοθεραπεία, έρχεται στο dream team του κυρίου Χατζηχρήστου, εμφανίζεται ο κύριος Παπαχαρίτου με την ποδιά και λέει κατάψυξη. Να κρατήσουμε το γενετικό σας υλικό, όχι μόνο τα χρήματα στην τράπεζα. Αν έχει αυτός ο 20χρονος, να σας πω ότι έχει, να κάνουμε μια ιστοριούλα, 20 εκατομμύρια σπερματοζωάρια, ένα κυβικό. Εξπερματώνει μπροστά σε ένα προκλητικό βίντεο που διαλέγει ο ίδιος 3 ml,
εξπερμάτωσε, συμφωνείτε μαζί μου, 60 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Η ζωτικότητα, το viability είναι 60%-70%, δεν περιμένετε παραπάνω. Το 70% των 60 εκατομμυρίων, ας πούμε ότι είναι 42-43 εκατομμύρια. Έχετε λοιπόν 43 εκατομμύρια ζωντανά σπερματοζωάρια για κατάψυξη. Και θα συμφωνήσετε με τις μελέτες του James Overstreet από την Καλιφόρνια και του Chris Paulds από το Λονδίνο ότι το 30-20% θα πεθάνει λόγω του freezing shock ακόμα όταν και έχουμε καλούς cryoprotectants στο βιοχημικό στην κατάψυξη. Δηλαδή θα σας μείνουν από τα 43 εκατομμύρια, θα σας μείνουν τα 30 εκατομμύρια. Και ασχολείστε και με την εξωσωματική πολύ ενεργά και επιτυχώς από ό,τι ξέρω. Άρα τα 43 εκατομμύρια, μετά τα 30 εκατομμύρια θα σας δώσουν τη δυνατότητα να κάνετε δύο, το πολύ τρεις κύκλους εξωσωματικές. Στο καλύτερο κέντρο του κόσμου, η εξωσωματική πάνω από 40-45% live birth rate δεν έχει. Άρα έχει το ζευγάρι ένα παιδί και θέλει να κάνει και δεύτερο. Τι γίνεται εδώ δηλαδή? Πώς θα το χειριστείτε? Πώς θα το χειριστούμε? Θα καταψύξουμε σπερματοζωάρια, μας δημιουργεί πρόβλημα. Μια λύση να πει κάποιος είναι να καταψύξουμε περισσότερο από ένα δείγμα. Να το λέτε αυτό, κατέψυξε σπερματοζωάρια, αλλά περισσότερο από ένα δείγμα. Και σε ασθενείς που έχουν 10 εκατομμύρια, μην πείτε πάτε να κάνετε κατάψυξη ενός δείγματος. Αυτό είναι σημαντικό. Πάτε να καταψύξετε 4 δείγματα, λέμε, σε αυτούς που έχουν κάτω από 10 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Πληρώνουν και παραπάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Όχι, δεν πληρώνουν παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα τράπεζες, αλλά μήπως θέλει να μας... Λοιπόν, υπάρχουν τράπεζες οι οποίες σε κάθε δείγμα σε χρεώνουν και υπάρχουν τράπεζες σπέρματος όπου πληρώνεις θέση παρκαρίσματος. Δηλαδή, πληρώνεις, δεν πληρώνεις το τέτοιο. Ουσιαστικά πληρώνεις την ενοικίαση της θηρίδας. Να πούμε λίγο. Να πούμε λίγο. Δεν ξέρω αν θέλει να πει το κοινό. Αισθάνομαι λίγο το χρόνο ότι είναι. Η κρυοσυντήρηση είναι μια πάρα πολύ παλιά μέθοδος. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, έχουν γεννηθεί πάρα πολλά παιδιά από σπερματοζωάρια τα οποία έχουν καταψυχθεί. Το σημαντικό είναι, και αυτό δεν πρέπει να φοβάται κανείς, ότι τα παιδιά που γεννιούνται από σπερματοζωάρια τα οποία έχουν καταψυχθεί δεν εμφανίζουν περισσότερες γενετικές ανομαλίες συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Άρα είναι μια μέθοδος πάρα πολύ ασφαλής, αν και βεβαίως τα σπερματοζωάρια που καταψύχουμε δεν είναι αυτά που τελικά θα πάρουμε, γιατί η επιβίωση είναι μικρότερη. Ωστόσο, ο κύριος Σοφικίδης μίλησε για την εξωσωματική. Η εξωσωματική γονιμοποίηση πια είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει και η μικρογονιμοποίηση. Μας αρκεί ένα σπερματοζωάριο για να εννηθεί μέσα στο ένα οάριο. Άρα και με ελάχιστα σπερματοζωάρια μπορούμε να δώσουμε ελπίδες σε ένα ζευγάρι. Για την ιστορία, λίγο για να έχετε μία αίσθηση, το νόημα της κρυοσυντήρησης ουσιαστικά είναι το να αφαιρέσουμε σταδιακά τα κύτταρα, τα μόρια του νερού που υπάρχουν μέσα στα σπερματοζωάρια, με μια πολύ αργή διαδικασία, και να αντικατασταθούν και να δώσουμε τη δυνατότητα στο σπερματοζωάρι να γεμίσει με ένα κρυοπροστατευτικό υλικό. Αυτό γίνεται μετά τα σπερματοζωάρια, το δείγμα μας τοποθετείται είτε σε στρώους, δηλαδή σε καλαμάκια, είτε σε μικρά φιελίδια. Γιατί θέλετε να αφαιρέσετε το νερό, τι ιδιαιτερότητα είναι αυτή? Να απαντήσω ή να δώσουμε το στο κοινό? Όχι, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ωραία. Είναι δικιά σας δουλειά. Γιατί είναι κυταρική, έχουμε την κυταρική μεμβράνη και τα μόρια του νερού θα δημιουργούσαν κρυστάλλους οι οποίοι ουσιαστικά θα έσχιζαν την κυταρική μεμβράνη. Άρα αφυδατώνετε τα κύτταρα. Αφυδατώνουμε τα κύτταρα και βάζουμε κρυοπροστατευτικό υλικό. Αυτή η σταδιακή αφυδάτωση, βεβαίως, όταν θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιηθεί το κατεψυγμένο σπέρμα, ουσιαστικά βάζουμε τη διαδικασία να λειτουργήσει ανάποδα. Δηλαδή, αφαιρούμε πρώτα το υλικό, το κρυοπροστατευτικό, και ουσιαστικά μετά ενυδατώνουμε τα κύτταρα και περιμένουμε τα σπερματοζωάρια στην πλειονότητά τους να αρχίσουν να κινούνται. Για την ιστορία, μην φοβάστε αν δείτε λευκά αιμοσφαίρια. Αν δείτε το σπερμοδιάγραμμα, αυτό το συγκεκριμένο έχει πολλά λευκά αιμοσφαίρια. Κύριε Παπαχαρίτου, είστε σε μια επαρχία, σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τράπεζες καλές για να αρχίσει η κατάψυξη, ή μάλλον υπάρχουν έτσι και έτσι, αλλά δεν βρίσκεται το τεστ ΙΟΚ που προφανώς παίρνετε το κρυοπροστατευτικό από την εταιρεία Irvine California. Νομίζω από εκεί. Όχι, τι παίρνετε? Ποιο κρυοπροστατευτικό παίρνετε? Της Medical. Παίρνετε της Medical. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Στη Βέρεια δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα ούτε αυτό και έπρεπε να γίνει κατάψυξη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Γάλα. Βραστό γάλα. Είναι πολύ καλό κρυοπροστατευτικό. Βραστό γάλα είναι ανάγκη. Και μία ακόμα λίγο πρακτική ερώτηση στα μάτια. Πες. Γιατί πάντοτε με παίρνει τηλέφωνο και λέει: γιατί δεν τους είπες να φέρουν τις εξετάσεις και τους ταλαιπωρείς?
τι όταν έτσι συνέχεια μου κάνεις αυτό και συνέχεια ξεχνάω να γράψω τις εξετάσεις που πρέπει να έχει ένας άνδρας όταν το στείλω και με παίρνει τηλέφωνο εκνευρισμένος, πάλι τον ταλαιπωρείς, δεν του είχες δώσει τις εξετάσεις που έπρεπε να έχει και μου τον έστειλες για κρυοσυντήρηση. Ποιες είναι οι εξετάσεις? Ωραία. Για να καταλήξω σε εξετάσεις, να πω ότι ουσιαστικά λοιπόν, αυτά τα στρώζι, τα φιελίδια, μπαίνουν σε ειδικές θηρίδες μεταλλικά, φανταστείτε, μεταλλικά κουτάκια. Άρα, όταν λέμε για μια τράπεζα σπέρματος, να το έχετε και λίγο στο πίσω μέσο του μυαλού, δεν μιλάμε για μια τράπεζα η οποία είναι εξαρτώμενη, παραδείγματος χάρη, από τη διακοπή ή όχι του ρεύματος, γιατί μιλάμε για μεγάλα δοχεία, τα οποία έχουν μεταλλικές θηρίδες και γεμίζουν με υγρό άζωτο. Όταν σταδιακά το υγρό άζωτο σιγά σιγά εξατμίζεται, ξαναγεμίζουμε. Άρα είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ ασφαλής και μας δίνει μεγάλη ευθερία κινήσεων. Τώρα, από τη στιγμή που μιλάμε για υγρό άζωτο, και αυτή είναι η πάγια πρακτική, υπάρχει πάντα η αγωνία μήπως κάποιος που έχει ένα λοιμώδες νόσημα και πιθανότητα το σπέρμα του φέρει να έχει υπατήτιδα, ας πούμε, Β ή υπατήτιδα Σ, πιθανότητα το σπέρμα του είναι μολυσμένο και να μολύνει αυτό το σπέρμα τα υπόλοιπα δείγματα που έχουμε μέσα στη θηρίδα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Είχαν ξεκινήσει στην Αγγλία μια διαδικασία πια να καταψύχουμε το σπέρμα όχι σε υγρό άζωτο, αλλά σε άζωτο το οποίο βρίσκεται σε αέρια μορφή. Κύριε Παπαχαρίτου, μη με αδικείτε, θα σας διακόψω. Αυτά που λέει ο κύριος Παπαχαρίτου είναι σωστά και είναι το must. Ότι αυτά που λέει ο κύριος Παπαχαρίτου πρέπει να γίνουν. Βοηθήστε με, γιατί τελευταία δεν έχω καιρό να διαβάζω πολύ. Δεν έχω βρει όμως ούτε μία μελέτη που να δείχνει ότι κάποιο δείγμα μολύνθηκε από κάποιο άλλο. Ανακαλείτε στη μνήμη σας. Υπάρχει μόνο μία αναφορά. Βοηθήστε με. Υπάρχει μόνο μία αναφορά η οποία δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά ουσιαστικά μας έδωσε τον χρόνο να σκεφτούμε ότι τελικά η αέρια μορφή πιθανότητα να μην είναι απαραίτητη. Εκείνο που ζητάμε πια και πλέον η αίσθηση είναι περισσότερο για την ασφάλεια του εργαστηρίου πια και όχι για την ασφάλεια του δείγματος. Γιατί φανταστείτε ότι να φύγει ο ιός από ένα σφραγισμένο φιελίδιο, να κολυμπήσει μέσα στο άζωτο. Άζωτο σημαίνει όχι ζωή. Να περάσει το ένα άλλο φιελίδιο και να μολύνει ένα άλλο δείγμα είναι πρακτικά αδύνατο. Αλλά ουσιαστικά προστατεύει πάρα πολύ το εργαστήριο, οπότε εσείς μας προστατεύετε και αυτό που λέει ο κύριος Χατζηχρήστου είναι αυτό που απαιτούμε, ότι με το που λέτε σε ένα ασθενή ότι πρέπει να καταψύξει δείγμα, εξετάζει για πέντε πράγματα. Υπατήτηδα Β και Σ, HIV 1 και 2 και VDRL που είναι για τη σύφυλη. Αυτό τα εργαστήρια το βγάζουν την ίδια μέρα. Οπότε, ακόμα και αν έχουμε έναν καρκινοπαθή που πρέπει άμεσα, ο ουρολόγος του δεν τον συμβούλεψε πριν να αφαιρέσει τον όγκο να καταψύξει σπέρμα. Και έρχεται πια ο ασθενής, αφού έχει αφαιρεθεί ο όρχης, και το στείλει ο ογκολόγος την παραμονή της έναρξης της θεραπείας. Ακόμα και την παραμονή, ο ασθενής μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον ένα δείγμα, ίσως να καταφέρουμε να έχουμε και ένα δείγμα του την άλλη μέρα το πρωί πριν ξεκινήσει την χημειοθεραπεία. Μπορείτε να έχετε ζητήσει αυτές τις εξετάσεις. Εμείς μπορούμε να κρατήσουμε το δείγμα σε καραντίνα, δηλαδή στην αέρια φάση, και να περιμένουμε τα αποτελέσματα πριν να γίνει η διαδικασία της κατάψυξης. Και εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε ότι ο ασθενής που αύριο θα χειρουργήσετε για ορχιεκτομή κτλ., προφανώς λόγω του στρες, ότι ο άλλος έχει καρκίνο, έχει μάθει κτλ., έτσι, έχει έρθει δύο φορές και δεν έχει μπορέσει να έχει στήσει για να δώσει σπέρμα. Τι κάνουμε τότε? Νομίζω ότι εσείς ουρολόγοι, από τότε που έχετε στη φαρέτρα σας τα βέλη των BD5s, ξέρετε ότι μπορεί να δώσετε, να βοηθήσετε έναν άνδρα να δώσει ένα δείγμα πάρα πολύ εύκολα, ή τουλάχιστον σχετικά εύκολα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα φάρμακα αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πολλά εργαστήρια, όχι μόνο σε μια διαδικασία του να καταψύξουμε σπέρμα, όπως είπε ο κύριος Χατζηχρήστου, αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν κύκλοι εξωσωματικής που έχουν φτάσει να ακυρωθούν. Μιλάμε ότι η γυναίκα έχει πάρει για ένα μήνα πάρα πολλές ορμόνες και ο άνδρας όταν έφτασε να δώσει το δείγμα δεν είχε καταφέρει να δώσει δείγμα σπέρματος. Είναι ασφαλές, κύριε Σοφικίτη, να συνταγογραφήσω Viagra και θα το έκανα με το εκατοστάρι μάλιστα για να κάνω το boost που θέλει να μπορέσει να δώσει το σπέρμα? Και είναι ασφαλές επίσης σε ζευγάρια τα οποία έρχονται και μπλοκάρουν και την ημέρα που τους λέει η γυναίκα τους τώρα θέλω, δεν μπορούν να έχουν αισθήσει και χάνουν μία προς μία, ή το έχετε αργότερα αυτό? Το έχετε αργότερα. Κάτω, okay. Ναι, είναι ασφαλές. Δίνουμε τον αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5, προκειμένου να βγάλει σπέρμα. Κάποια αναστολή, οι βαρδεναφίλοι και οι σιλδεναφίλοι, έχουν αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν έχουν κακό effect, βοηθάνε κάποιες παραμέτρους των σπερματοζωαρίων, αλλά γιατί να ακυρωθεί ο κύκλος? Κατάλαβα, δεν δούλευε ουρολόγος στο κέντρο εξωσωματικής και ακυρώθηκε ο κύκλος. Γιατί αν δούλευε ουρολόγος στο κέντρο εξωσωματικής, θα άνοιγε τον όρχη και δεν θα ακυρωνόταν ο κύκλος. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας και την αρχική, βεβαίως προτιμούμε να έχουμε κατεψυγμένο ορχικό ιστό παρά κατεψυγμένα σπερματοζωάρια. Είναι πολύ πιο προστατευμένα τα σπερματοζωάρια μέσα στον ορχικό ιστό.
Έχω λίγο τάχος. Ναι, απορίες. Ναι, κύριε συνάδελφε. Με τη λογική ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο όσχιο, μια επέμβαση κυρσοκύλης, υδροκύλης κλπ, μπορεί να θεωρητικά, δυνητικά να καταλήξει η ορχιεκτομία ως σύμβαμα χειρουργικό. Συμμερίζεστε την ακραία άποψη ότι πρέπει πριν από οποιοδήποτε τέτοιο χειρισμό να προηγείται κατάψυξη. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Παπαχαρίτου. Είναι περισσότερο άποψη ανθρώπων που ασχολούνται με την εξωσωματική. Τη θεωρώ ακραία, αλλά έχει μια λογική βάση. Η δικιά μου άποψη, και να ακούσουμε και τον κύριο Παπαχαρίτου, είναι ότι όταν είναι αυτός ο ασθενής σε κάτω από 5 εκατομμύρια ένα κυβικό εκατοστό και κάτω, πριν κάνω οποιαδήποτε επέμβαση στον όρχη, ναι, να κάνει κατάψυξη. Δεν ξέρω, κύριο Παπαχαρίτου. Για μένα φυσικά. Να προσθέσω λίγο για να είναι ολοκληρωμένη. Πάω. Γιατί εμείς οι δύο, κύριε Σοφικίτη, που όταν χειρουργούμε κυρσοκύλες, μπορεί να 15% να πέσει το σπέρμα. Σε ένα που έχει... Εγώ είμαι χειρότερος και 20%. Ναι, και 20%. Αλλά είμαστε οι δυο μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι δύο θα πρέπει όταν έχουμε ένα σπερμαδιάγραμμα το οποίο είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, πριν κάνουμε την κυρσοκύλη, να τον στείλουμε ή να τον ενημερώσουμε, άμα θέλει να δώσει λίγο δείγμα. Ναι, είναι σωστό. Δεν το εφαρμόζω εγώ πολύ έντονα, αλλά από τα 5 εκατομμύρια το εφαρμόζω και δίνω και δείχνω και τα papers που μιλάνε για κρυπτοαζωσπερμία. Κρυπτοαζωσπερμία είναι η κατάσταση που ο άντρας έχει μικρότερο ίσο του 5. Αλλά ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης έχει δίκιο και σε 8 και 10 πρέπει να τον συμβουλέψουμε και 12. Φυσικά αυτό που λέει ο κύριος Ατσχρήστος έχει μεγάλο νόημα, γιατί ο κύριος Σοφικίδης επαναλαμβάνει συνέχεια το φράγμα των 5 εκατομμυρίων. Το 5 μπορεί να ήταν τυχαίο, ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή 5 εκατομμύρια. Μπορεί να ήταν 8 και να έγινε κάποια στιγμή 5, να ήταν 4 ή 3 και να έγινε κάποια στιγμή 5. Άρα το 5 είναι λίγο σχετικό. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, από την Πάτρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ώρα εδώ, δεν τον είδα. Υπάρχει και μια ερώτηση εδώ μπροστά. Να πω κάτι. Και επειδή αρκετές φορές τέθηκε το ζήτημα του χρόνου, τη μέρα εκείνη δεν μπόρεσε να παράξει σπέρμα. Είχε στρες την επόμενη, δεν μπόρεσε. Έχω την εντύπωση ότι έχει άνεση χρόνου να δώσει δείγμα οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά από την επέμβαση, δεδομένου ότι το εξπερμάτισμα της ημέρας εκείνης είναι τεμπό ικανού χρονικού διαστήματος πριν. Οπότε δεν πρέπει κανείς να παρεκκοβάλλεται. Τι μας λέτε, κύριε, περιμένει, δηλαδή ότι εγώ τον έχω προγραμματίσει αύριο για ορχιεκτομή και το στέλνω στον κύριο Παπαχαρίτου να δώσει σπέρμα και επειδή μου είπε ότι δεν μπόρεσε να δώσει, θα κυρώσω το χειρουργείο μου? Όχι, βέβαια, να δώσει σπέρμα μετά από μία εβδομάδα. Ούτως ή άλλως, στην περίπτωση πάνω του καρκίνου, δίνουν περίπου ένα μήνα από την ώρα που αφαιρείται ο όρχης μέχρι να αρχίσει η χημειοθεραπεία. Οπότε, ούτως ή άλλως έχουμε. Κύριε Παπαγκά, ναι, κύριε Νικολόπουλα. Εγώ θα να ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη περίοδος τελικά για να στείλουμε τον ασθενή, πριν την ορχιεκτομή με τον καρκίνο μέσα ή στο διάστημα μεταξύ ορχιεκτομής και χημειοθεραπείας? Εδώ σας θέλω. Εγώ μπορώ να απαντήσω, αλλά εσείς είστε ουρολόγος. Το κρατήριο. Ποιο είναι το καλύτερο διάστημα? Ο ασθενής έχει καρκίνο στον αριστερό όρχη. Η μαγνητική δείχνει και διήφυση. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Δείχνει η μαγνητική και διήφυση στην επιδιδυμίδα και θα τον στείλουμε τότε ή μετά την ορχιεκτομή. Τι θα φοβόσασταν? Τι θα φοβόσασταν, κύριε Νικολόπουλε? Γιατί το συζητάτε? Τι είναι αυτό που σας απασχολεί? Επασχολεί ότι έχει επηρεαστεί η σπερματογένεια από την παρουσία του καρκίνου, ούτως ή άλλως. Άρα δηλαδή θα μας δώσει σπερματοζωάρι επειδή έχει καρκίνο? Με κακό DNA είναι ο κύριος Νικολόπουλος. Με επιγενετικά προβλήματα. Φοβάται το παιδί του θα έχει καρκίνο, κύριε Παπαχαρίτου. Να ψηφίσουμε λίγο το... Τι κάνουμε? Ναι, προχωρούμε γρήγορα γιατί αργήσαμε και αρκετά. Προχωρούμε γρήγορα. Εδώ λοιπόν... Την ώρα της ορχιεκτομής δεν κάνω πιο πριν κατάψυξη, τουλάχιστον και αρκετοί άλλοι, δεν υπάρχει ένα paper που να τα συγκρίνει. Πηγαίνουμε την ώρα του χειρουργείου στον άλλον όρχη, παίρνουμε κομματάκια, τεμάχια ορχικού ιστού για κατάψυξη, άρα είμαι μακριά από τον καρκίνο, κύριε Νικολόπουλο, και κυρίως παίρνουμε και για χρώση να βεβαιωθώ ότι δεν έχω κανένα αρχόμενο καρκίνωμα στον άλλον όρχη. Άρα με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Τρίτο τριγώνι, με αυτόν τον τρόπο καταφέρνω να μην έχω σπερματοζωάρια με DNA που σχετίζεται με επιγενετικές επιμεταλλάξεις που θεωρούνται ότι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Και τέταρτος μηχανισμός, λίγο την προσοχή σας, το σπερματοζωάριο είναι ένα τελικά διαφοροποιημένο κύτταρο.
Δεν υπάρχει καμιά ανταλλαγή γενετικού υλικού ανάμεσα στα χρωματοσώματα. Αυτό είναι. Αν όμως καταψύξουμε ορχικό ιστό, στο στάδιο της παχυτενίας, της μετάφασης, της πρώτης μειωτικής διαίρεσης, έχουμε τις συνάψεις και γίνονται ανταλλαγές γενετικού υλικού. Άρα, μπορώ να έχω πολύ πιο διαφορετικά σπερματοζωάρια και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με τα σπερματοζωάρια, τα 40 εκατομμύρια που είπαμε, κύριε Παπαχαρίτου. Άρα, η κατάψυξη ορχικού ιστού μας εξασφαλίζει πολύ περισσότερους ανδρικούς γαμέτες με μεγαλύτερη ποικιλία στο γενετικό υλικό. Και ένα ερωτηματικό. Θυμάστε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα στη σπερματογένεση. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί έχουν κάνει πυρετό. Και έχουν κάνει αρκετό πυρετό. Οπότε ούτως ή άλλως το δείγμα τους μπορεί να μην είναι πάρα πολύ καλό όταν θα έρθουν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε καθηγητά. Είναι περίεργο και σπάνιο, αλλά έχει συμβεί. Μας παίρνουν, εφημερεύουμε, μας παίρνουν τηλέφωνο από το νεκροτομείο, μας λέει είναι κάποιος εδώ που έχει σε τροχαίο καταλήξει και η γυναίκα του φωνάζει και λέει ότι θέλει